Γεια σας. Άλλη μία φύλακτη διάβαση, άλλη μία εκβαθέων εξομολόγηση. Φίλοι και φίλες, απόψε με μία ιδιαιτερότητα. Κοντά μας ένας εν ενεργεία αξιωματούχος, μάρτυρας του Ιεχωβά. Ένας μάρτυρας του Ιεχωβά, ο οποίος όχι μόνο αξιωματούχος, αλλά και από εκείνους, γιατί είναι πάρα πολλοί οι οποίοι είχαν το θάρρος, μπορεί να μην ήταν αξιωματούχοι, αλλά υπήρχαν πάρα πολλοί και υπάρχουν μάρτυρες του Ιεχωβά, που φεύγουν από αυτό το αντιορθόδοξο περιβόλι. Ένας άνθρωπος που έρχεται από Θεσσαλονίκη, ένας απλός άνθρωπος. Ένας απλός άνθρωπος που, όπως ομολογεί, είχε παρασυρθεί, όπως ομολογεί, έχει γράψει πολλά βιβλία, έχει γράψει μελέτες για το θέμα, έχοντας τις δικές του απόψεις, όπως τις είδε, που ξαναγύρισε εις το ορθόδοξο πίμνιο, και ένας άνθρωπος ο οποίος είπατε να όχι. Τι θέλετε να πείτε? Πέστε ανοιχτά, είναι, μιλάτε ανοιχτά. Μάρτυρες του Ιεχωβά. Είστε ακόμη μάρτυρες του Ιεχωβά? Ναι. Δεν γίνατε χριστιανοί, δεν γίνατε προ... Σε εισαγωγικά. Είμαι μάρτυρες. Πέστε ακριβώς, πέστε, σας ακούνε τώρα. Α, με ακούνε. Σας ακούνε, βέβαια. Σας ακούνε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιχαλόπουλε. Σας ακούνε, δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Είναι την ευκαιρία αυτό ακριβώς. Είναι ο κύριος Βακύπουλος Χρήστος από Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Και όπως είδατε την ταυτότητά μου. Και η ταυτότητά σας εδώ πέρα μου βεβαίως. Δεν την έχω αλλάξει. Είναι μάρτυρας του Ιεχωβά. Μάλιστα. Ορίστε. Δείχτε την, κύριε. Δείχτε την. Ελάτε. Μάρτυρας του Ιεχωβά. Μάρτυρας του Ιεχωβά, εδώ είναι. Μάρτυρας του Ιεχωβά. Εδώ, 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 εδώ. Μάρτυρας του Ιεχωβά. Ναι. Μάρτυρας του Ιεχωβά. Μάρτυρας του Ιεχωβά. Εκεί που είναι το δάχτυλό σας, είναι ακριβώς. Μάρτυρας του Ιεχωβά. Ταυτότητα η οποία έχει εκδοθεί, πιστοποιητικό, το οποίο έχει εκδοθεί στη Θεσσαλονίκη στις 30 Μαΐου του 1994. Με συγχωρείτε, παραμένετε ακόμη μάρτυρας του Ιεχωβά. Παραμένω μάρτυρας του Ιεχωβά. Ορίστε, εδώ. Ημερομηνία. Ορίστε. Ωραία. Γιατί λοιπόν, διαδίδεται από την οργάνωση της εταιρείας. Λοιπόν. Μάλιστα. Ότι έφυγα από την αλήθεια και πήγα στους Ορθοδόξους. Μάλιστα. Και ως εκ τούτου, εφόσον πήγα στους Ορθοδόξους, δεν έχει πια αντικείμενο αξίας ο λόγος αυτού. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βακύπουλε, είστε μάρτυρας του Ιεχωβά. Μάλιστα. Αξιωματούχος. Αξιωματούχος της οργανώσεως. Επί 22 χρόνια. Μένετε στη Θεσσαλονίκη. Βουλγαροκτώνου 1 στην Καλαμαριά. Καλαμαριά. Και φίλοι και φίλες, έχει τηλέφωνο ο άνθρωπος, αν το χρειαστείτε, 44-81-52. Επαναλαμβάνω το τηλεφωνό του, 44-81-52. Βουλγαροκτώνου 1, Καλαμαριά. Βακύπουλος Χρήστος, Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, πέστε μου το εξής. Πόσο ετών είστε, αν επιτρέπετε? Επειδή είμαι χείρος, ας μου επιτραπεί να πω να 60 και... Ωραία, εντάξει, καλά, 60. Είμαι πότε γίνατε, ναι, πότε γίνατε μάρτυρας του Ιεχωβά? Έγινα μάρτυρας του Ιεχωβά το 1960, γνώρισα την αλήθεια. Καλά, θα ήθελα να το πούμε, να μην το βάζουμε στα εισαγωγικά, να πούμε ακριβώς τα ιστορικά γεγονότα χωρίς ούτε... εισαγωγικά, ούτε δόση ειρωνίας. Ούτε προκατάληψη, ούτε προκατάληψη. Εντάξει, ούτε δόση λοιπόν, εμπαθίας. Ωραία, εδώ είναι η ταυτότητά σας. Λοιπόν, γίνατε το 1960 μάρτυρας του Ιεχωβά. Εντάξει. Πώς γίνατε και γιατί γίνατε? Γιατί εγώ δεν είχα γνώση περί θρησκείας και περί αγιοσύνης και περί Χριστού. Εγώ ήξερα να επιβιώνω μέσα στη λεγόμενη αυτή του καθολικισμού ζούγκλα. Μάλιστα. Και έτσι είχα διδαχθεί από την κατοχή και από άλλα συναφή και έπρεπε να ζήσω. Μάλιστα. Δεν είχα ασχοληθεί ότι υπάρχει ένα βιβλίο που το λένε Αγία Γραφή ή Ευαγγέλιο. Όχι. Κοίταζα πώς να ζήσω την οικογένειά μου και πώς να επιβιώσω, να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Και σε μια καμπή της ζωής μου, κάποιος φίλος μου που είχα χρόνια να τον δω, με είπε δυστυχισμένος, λέω γιατί, βλέποντας ένα μεγάλο βιβλίο μπροστά του. Λέω, τι είναι αυτό το βιβλίο, κάτι θα είναι. Τέλος πάντων, για να μην μακρηγορούμε, με συνέστησε ότι είναι η Αγία Γραφή.
Εγώ από... δεν πίστεψα ότι αυτό το βιβλίο, πήγα να μελετήσω, να βρω στα βιβλιοπωλεία Αγία Γραφή, και η πρώτη εντύπωση που με έκανε, και όπως γίνεται κλασική περίπτωση για να προσιλητιστεί ένα άτομο, είναι αντιφάσεις ανθρώπων που ισχυρίζονται ότι είναι ορθόδοξοι. Αυτό αρκετό είναι για να μπει το τζάμπα τυρί στη φάκα να το δαγκάσεις. Μες. Και μπαίνεις μέσα. Και όταν μπεις μέσα στη φάκα με εκείνο το τζάμπα τυρί, αρχίζει ύστερα, γιατί είσαι περιμαντρωμένος. Να η γραφή λέει αυτό, σωστά. Να η Αγία Γραφή. Αυτή είναι η Αγία Γραφή. Όχι, όχι. Αυτή είναι η Αγία Γραφή του Ρόσελ. Μάλιστα. Μάλιστα. Θα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Ωραία. Γιατί αυτά τα βιβλία, μα δεν... αυτό είναι φωτοτυπία. Ναι, ναι. Τα βιβλία τα πρωτότυπα της οργάνωσης του πιστού και φρονίμου δούλου του Ρόσελ τα έχω σε θηρίδες τραπεζών. Μάλιστα. Γιατί απεπειράθησαν να τα αρπάξουν από τα χέρια μου. Τώρα τελικά, αυτή τη στιγμή είστε ή δεν είστε μάρτυρας του Ιεχωβά? Η ταυτότητά μου λέει μάρτυρας του Ιεχωβά, κύριε Μιχαλόπουλε. Ναι. Δεν μπορεί να αφισβητείτε δημόσιο έγγραφο. Όχι, δεν είναι δημόσιο έγγραφο, εντάξει. Είναι δημόσιο έγγραφο. Ναι, που... αλλά έχετε φύγει από την οργάνωση. Από την οργάνωση έχω φύγει. Αλλά είστε μάρτυρας του Ιεχωβά. Είμαι μάρτυρας του Ιεχωβά. Μάλιστα. Γιατί παραμένετε μάρτυρας του Ιεχωβά? Γιατί τα έχουν μπερδέψει οι άνθρωποι και δεν ξέρουν πώς να με διώξουν. Θέλετε να σας διώξουν? Μα με διώκουνε. Με επιδώσανε 22-25 αγωγές ότι ό,τι καταγγέλω με ντοκουμέντα, με στοιχεία, μάλιστα, ό,τι λέγω, χαρακτηρισμούς, ό,τι τους προσάπτω, είμαι ψεύτης, φαντασιόπληκτος, συγγραφέας με εισαγωγικά, όπως με χαρακτηρίζουν εισαγωγές, συκοφάντης και υβριστής. Μάλιστα. Όμως εγώ δεν έχω προσωπική εμπάθεια και διαφορές με τους οπαδούς του θρησκευτικού σωματείου χριστιανών μαρτύρων του Ιεχωβά, γιατί οι οπαδοί, εγώ ήμουν βασιλικότερος του βασιλέως από τους οπαδούς που παροτρύνουν να με επιδίδουν αγωγές. Είσαστε αξιωματούχος. Ναι. Εγώ τα έχω εναντίον της οργάνωσης, της βιβλικής και φυλαδικής εταιρείας Σκοπιά, της οργάνωσης, της οργάνωσης ή και αυτών που, που πρεσβεύει η οργάνωση. Ναι, θα σας τα πω όλα, γιατί είναι δύσκολο να τους αντιληφθείτε. Ναι. Είναι τέτοια μεγάλη απάτη ολκής ασκείται παγκοσμίως και εδώ στον ολλανδικό χώρο, που είναι δύσκολα να μεταφερθεί αυτό το πνεύμα της πλάνης της απάτης προς τα έξω. Γιατί δια της γλυκύτητος της απάτης και της τρομοκρατημένης αγάπης ασκείται προσελητισμός. Γιατί λέτε τρομοκρατημένη αγάπη? Γιατί μέσα οι οπαδοί, εφορούμενοι από τη δαμόκλια σπάθη του Αρμαγεδόνος και από την ματιοδοξία και ματιοπονία της μη αναστάσεως, εάν παρελπίδα, δεν υπακούς την οργάνωση, γιατί ό,τι πει η οργάνωση εκπροσωπεί τον Ιεχωβά. Είχαμε έναν μπάπα, κύριε, που ήταν βικάριος φιλιτέι. Κύριε Βακύπουλε, ένα λεπτό. Είσαστε ένας αξιωματούχος της οργανώσεως, ξέρετε πρόσωπα και πράγματα. Πέστε μας με 4-5 λόγια, υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος μας παρακολουθεί, τι είναι αυτή η οργάνωση Ιεχωβά, τι πρεσβεύει? Σε 5 λόγια. Με 5 λόγια, γενικές γραμμές. Πρεσβεύει την απάτη. Όχι, ένα λεπτό. Δεν μπορώ αλλιώς να το διακυπώ. Αυτή είναι προσωπική σας αντίληψη. Όχι. Να κάνουμε ένα λεπτό, να κάνουμε μια συζήτηση. Ένα λεπτό, να κάνουμε μια συζήτηση επίπεδου πλέον. Ένα λεπτό. Τι πρεσβεύει στον τομέα αυτό που λέει τον Ιεχωβά? Πρεσβεύει την Ανάσταση, πρεσβεύει ότι θα έρθει τώρα ο Χριστός, ο Μεσσίας. Τι πρεσβεύει ακριβώς? Ποιο είναι, ας πούμε, δεν σας είπα. Όταν σας πήρανε και σας είπαν σας κάνουμε μάρτυρα του Ιεχωβά, δεν σας είπανε ότι εδώ πρεσβεύουμε την απάτη. Όχι, άλλο τι ανακαλύψατε εσείς. Ασφαλώς. Έτσι, εντάξει. Λοιπόν, τι σας είπανε? Ότι έλα εδώ παιδί μου, ήσουν τότε, πάμε πίσω 30 χρόνια. 37 χρόνια. 37, εντάξει, 37 χρόνια, και σου είπανε έλα εδώ κύριε εσύ, ο οποίος είσαι πεπλανημένος γιατί είσαι στην Ορθοδοξία, εδώ πρεσβεύουμε αυτό. Ναι. Τι πρεσβεύουνε? Αυτό τα ιδανικά τα οποία ναι, αυτό ακριβώς θέλω. Προσφέρονται. Ναι, ακριβώς. Τα ιδανικά είναι, αν θα γίνω μέλος και βαπτιστώ. Δεν ήξερα εγώ. Εσείς γίνατε μέρος και βαφτιστήκατε. Ναι.
εφόσον γίνει η σχετική μελέτη, ναι, ενημερώσεως, ναι, ναι, του προκειμένου έργου το οποίο πρέπει να ασκήσουν. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ απαλό το έργο αυτό, ναι, ναι, και ο κάθε ένας προσερχόμενος, ναι, δεν του είναι δύσκολο να το κάνει. Μετά τι συμβαίνει όμως τον κάθε οπαδό, είναι κατά το διαχρονισμό της παραμονής του, εάν δεν απειβδίσει. Και δεν έχει λόγους να πει. Πέστε μου, επιμένω σε κάτι. Τι σας είπαν ότι πρεσβεύετε? Έλα εδώ. Σε παίρνω την Ορθοδοξία η οποία είναι λάθος. Εμείς εδώ πιστεύουμε αυτό. Τι σας είπαν ότι πιστεύουν? Ναι, έτσι δεν γίνεται όμως, κύριε Μιχαλόπουλε. Δεν ασκείται αυτή η τυποποίηση του «έλα εδώ, θα σε κάνει». Υπάρχει προήμιο εργασίας μεταπλάσεως του ατόμου. Ωραία, πέστε το μας αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα είναι απλούστατο και αγαθό. Και θέλετε, εμείς είμαστε μάρτυρες του Ιεχωβά. Ωραία. Και εκδίδουμε τα περιοδικά Σκοπιά και Σκοπιά. Ναι, ναι. Πρώτα, αν γίνεις λήπτης. Αν είσαι άτομο το οποίο δεν... Λήπτης να πάρεις το περιοδικό, εννοώ. Πρώτη φορά. Εντάξει. Ωραία, εντάξει. Αγαθός, εξαπαλών και τα λοιπά. Ναι, ναι, ωραία. Γίνεται επανεπίσκεψη. Καθορίζεται το όνομά σας σε δελτίο, μέσα στο αρχείο της Εκκλησίας. Υπάρχει ο Επίσκοπος Αγρού. Τα οποία όλα τα είχα στα χέρια μου αυτά εγώ. Όταν λέτε επίσκεψη Αγρού, τι είναι? Αυτός ο οποίος μαζεύει, ας πούμε, όλα αυτά. Ναι, ο Αγρός, ξέρετε τι είναι? Η Αθήνα είναι κατανεμημένη σε τομείς. Μάλιστα. Οι τομείς αυτοί, κουκάκι, πετράλωνα, ναι, ανάλωνα, διάφορες σύγκες, ναι, κατάλωνα, πώς θα, ναι, λένε. Ναι, 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 ωραία. Λοιπόν, η κάθε εκκλησία που είναι στον τομέα εκείνων έχει από το γραφείο της εταιρείας και το σχεδιάγραμμα το τοπικό της Αθήνας. Π.χ. Λοιπόν, σε ποια συνοικία κάθεστε? Στο Κουκάκι. Στο, ωραία, Κουκάκι. Λοιπόν, ναι, η εκκλησία του Κουκάκι, αν παρελπίδα είναι μία ή δύο εκκλησίες, ωραία, του Μαρτύρων του Ιεχωβά, η τόπη λατρείας, ναι, ωραία, εκκλησίες. Ναι, 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 ναι. Υπάρχει μια εργασία, το γραφείο έχει χαρτογράφηση του τομέα των Αθηνών. Ωραία. Παράλληλα και του Κουκακίου. Η περιοχή του Κουκακίου δίνεται στην εκκλησία του Κουκακίου, που αποτελείται από πρεσβυτέριο και αδελφούς μάρτυρες του Ιεχωβά. Αυτός ο τομέας του Κουκακίου έχει οδούς. Κολοκοτρώνει Παπαφλέσσα. Ωραία. Και οι κύματα. Η δική σας, η κάθε... δική σας, ο δικός σας προσελητισμός, όταν γίνατε λήπτης, όπως το είπατε, έγινε στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ωραία. Πέστε μας, τι ακολουθήθηκε στη Θεσσαλονίκη? Ακολουθήθηκε να δεις τη Λία Αγία Γραφή. Σας είδαν έτσι, στον δρόμο. Στον δρόμο σας ψάρεψαν. Όχι, ήταν που? Ένας φίλος, το Πάλε Φίλος. Ωραία, το Πάλε Φίλος σας είπε ότι εδώ τι κάνεις, έλα να σου δώσουμε... Όχι, έλα να δεις τη Λία Γραφή. Μάλιστα. Τι λέει η Γραφή, τι ξέρω εγώ ποια είναι η Γραφή. Μάλιστα. Μου άνοιξε τον Ισαΐα, τον προφήτη. Τον προφήτη Ισαΐα, ναι. Που λέει παίρνεις ξύλο και μορφώνεις εικόνα ανθρώπου. Μάλιστα. Και πέφτεις και το προσκυνάς. Λέω, καλά, αυτό το βιβλίο πώς το λένε? Λέει Αγία Γραφή. Και τι είναι αυτό το βιβλίο που λέει αυτά? Εσείς μέχρι τότε δεν είχατε καμία δεν επαφή καμία. Με τα πράγματα της θρησκείας, έτσι, με τα θέματα της θρησκείας. Καμία. Ωραία. Καμία. Ναι, ναι. Ούτε γνώση. Ούτε γνώση. Τίποτα. Μάλιστα. Λοιπόν, ξαφνικά λοιπόν σας κάλεσαν και σας έσαμε. Το πρώτο είναι οι εικόνες. Εικόνες. Το δεύτερο είναι η διαφθορά του κοινωνικού συστήματος. Δηλαδή? Ένα, δεν βλέπεις τι κάνουν οι παπάδες. Να. Δεν βλέπεις τι κάνουν οι ζευγάδες. Μάλιστα. Δεν βλέπεις τι κάνουν οι αρωτριάδες. Αυτά τα βλέπει και η κότα ακόμα έξω τι κάνει ο καθένας. Μάλιστα. Εδώ όμως προς εντύπωση και, και προς δέσμευση καπηλεύσεως διανοητικής, δεν στη λέει ο λόγος του Θεού. Όλοι ξέραμε, έστω και σχετικός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, αυτό το ξέραμε. Ναι. Ελάτε να πάμε στην Ανάσταση, πηγαίναμε. Ελάτε να σε βάλουμε χρυσό δοντάκι να κοινωνίζεις, το ξέραμε αυτό. Αλλά όταν βγήκαμε στην εφηβεία, αυτά μείνανε στον εγκέφαλο χαραγμένα στη φιαουσία. Ότι μπαίνει χρυσό δοντάκι από την πατροπαράδοτη της οικογενειακής επιμόρφωσης. Ωραία. Αυτά, αυτή... Όλα αυτά είχαν μείνει σε μένα. Ιδιαίτερα και εξιδίας αντιλήψεως, δεν γνώριζα τις λεπτομέρειες της περί Χριστού. Λοιπόν, επάνω σε αυτόν, σε αυτό το μετέχμιο της αγνωσίας και της αδαοσύνης, έρχεται η καπήλευση. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ ήμουν πρόσφορος για να πέσω αμέσως ο καημένος. Ωραία. Τι πρέπει εδώ, η αιώνια ζωή? Μπα, εγώ τρέχω να κοιτάξω να ζήσω τα αυτά τα χρόνια που είναι επιτρεπόμενα. Και θα κερδίσω αιώνια ζωή. Ενδιαφέρον είναι αυτό. Να ζεις χωρίς να πεθάνεις. Ναι, καλά, η αιώνια ζωή την έχει η Ορθοδοξία. Δεν υπάρχει, ναι, θέμα. Εγώ δεν το ξέρω. Δεν σας πρόσφεραν κάτι καινούριο? Ναι, δεν το ξέρω. Ναι, ναι. Εγώ αυτό το
πράγμα. Ωραία. Για μένα ήταν κάτι καινούριο. Ναι, ναι, ναι. Ανάσταση εκ νεκρών. Μπα, άμα πεθάνω εκεί, αλλά βέβαια, δεν το ξέρεις, όχι. Το λέει εδώ ο Χριστός. Σωστά το λέει. Μάλιστα. Πού του πουλάνε αυτό το βιβλίο, στα βιβλιοπωλεία. Πάω κι εγώ στο βιβλιοπωλείο να πάρω ένα βιβλίο που λέγεται Αγία Γραφή. Λέω, μου δίνετε μια Αγία Γραφή. Με έφερε με εξώφυλλο ίδιο με αυτόν που με διάβαζε αυτός. Εγώ φανταζόμενος ότι αυτή είναι για κουβάδες όλοι. Λέω, όχι, δεν θέλω αυτό. Δεν ήξερα ότι είναι μία η Αγία Γραφή σολτική. Με λέει, τι θέλετε, κύριε. Εγώ αντιλήφθηκα ότι την έπαθα, η αγνωσία μου, και λέω, να έχει άλλο χρώμα εξώφυλλο. Και με έφερε πράσινο εξώφυλλο την Αγία Γραφή. Την πήρα εγώ, φουκαράς, αφού οι εικόνες είναι είδωλα και αφού ο Χριστός θα κάνει Ανάσταση και αφού θα καταστρέψει τον κόσμο αυτό από τη διαφθορά, αμά να γλιτώσω εγώ. Και άρχισα να μελετώ. Λέω, σωστά. Και αυτό σωστό. Σωστά. Βρε, ωραίο βιβλίο αυτό. Λοιπόν, ξαναήρθα να δουν τι κάνει. Πιάστηκε ο Ποντικός. Για είναι η φάκα ανοιχτή. Άρχισαν οι επισκέψεις. Η συμπεριφορά Αγία. Αγγέλων. Εγώ κοινωνικά διεφθαρμένος κατά το δοκούν της διαφθοράς που εννοούν αυτοί, οι μάρτυρες του Ιεχωβά, της οργάνωσης. Λέω εγώ, πώς θα γίνω έτσι, αυτοί είναι άγγελοι. Και αυτοί οι άγγελοι που ερχόντουσαν στο σπίτι μου, όπως μιλούσαν, έλεγα, Θεέ μου, πώς θα γίνω σαν κι αυτούς εγώ. Τα πρώτα βηματουλάκια ήτανε, η στράτα που έκαμνα. Εγώ, επειδή είχα κοινωνική επιφάνεια μέσα στο εμπόριο, μια βραδιά ο άγγελος που τον θαύμαζε η γυναίκα μου και έλεγε, ρε Χρήστο, αυτός είναι άγγελος ο άνθρωπος όταν μπαίνει. Εμείς δεν μπορούμε να γίνουμε, ρε Κατίνα, πώς θα φτιάξουμε εμείς να γίνουμε τέτοιοι αγαθοί άνθρωποι. Αυτός ο άγγελος μια βραδιά σε ένα καμπαρέ η ώρα μία τον είδαμε μια πόρνη να καπνίζει. Εγώ μέσα στα καμπαρέ συναλλασσόμουνα εμπορικά με τις πόρνες και με του συναφιού αυτού. Δεν είχα πρόβλημα εγώ δελεασμού από πόρνες. Εγώ, όπως πήγαινε ο καθένας και πας στο σούπερ μάρκετ να πάρεις λάδι, εγώ έμπαινα μέσα στα καμπαρέ και στα πορνεία πουλώντας αντικείμενα πρωτοτυπίας. Μάλιστα. Και βλέπω αυτόν τον άγγελο μακαρίως και αρημανίως να καπνίζει και με συνιστούσαν εμένα να κόψω το τσιγάρο. Α, οι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν καπνίζουν. Δεν καπνίζουν, ναι. Εσείς καπνίζετε όλοι ορθόδοξοι. Ναι, εμείς οι Ορθόδοξοι. Μπράβο. Όχι, όλοι, όποιος θέλει. Δεν μπορεί να καπνίσει, γιατί μόνο οι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν καπνίζουν. Μάλιστα. Και εσείς δεν καπνίζετε. Μη μου το λέτε. Εγώ καπνίζω. Α, μπράβο. Λοιπόν, όλοι οι Ορθόδοξοι είναι πόρνοι. Μάλιστα. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά, η οργάνωση είναι καθαρή. Όλοι οι Ορθόδοξοι είναι ειδωλάτρε. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά λατρεύουν αγνή θρησκεία. Μόνον την Αγία Γραφή και την οργάνωση. Γιατί όταν με βαφτίσανε, δεν ήξερα το τούβλο το εγχώριο από ορισμούς και όρκους. Και αυτός που με βάπτιζε, που μετέπειτα έγινα κι εγώ θρησκευτικός λειτουργός και βάπτιζα, με ρώτησε, πιστεύεις στον Ιεχωβά? Πιστεύω, τούμπαλα χαλέον σου, είπα εγώ. Πιστεύεις στον Ιησού Χριστό? Σαλάμα λέγουμε, είπα εγώ, πιστεύω. Πιστεύεις στην Αγία Οργάνωση του Θεού? Και εγώ το είδε χθες σπυρό του βλό, είπα ναι. Μπλούμε στο νερό, βγήκα αναγεννημένος. Τώρα, ειδού εγώ, απόστηλών με λέει ο Ιεχωβά. Εντάξει, η φάκα έκανε τη δουλειά της. Με το πλήσιμο, βγήκε ο Ποντικός τώρα, έξω να ρωτριάσει άλλους αρουραίους. Και άρχισε το έργο. Πόσες ώρες έχεις, αδερφέ, να τις γράφεις? Αυτό είναι κήρυγμα στον Ιεχωβά. Όταν πόσες ώρες τι εννοούσανε? Ένα, πόση ώρα μιλάμε τώρα μαζί. Ναι, ναι. Πρέπει να έχω το ρολόι μου. Ναι. Να πω ότι έκανα ευαγγελιστικό έργο στον κύριο Μιχαλόπουλο μία ώρα. Και αν προσυλλητισμό μόρεσα, δηλαδή. Δεν ξέρω πώς το λένε αυτό. Η πολιτεία όπως ισχυρίζονται. Ο προσυλλητισμός, μας είπε ο κύριος εκπρόσωπος του νομικού τμήματος του θρησκευτικού σωματείου, το Στρασβούργο, έτσι δεν είναι, κύριε Δεδότση? Το Στρασβούργο έβγαλε ορισμό και ο νόμος ο εκτροματικός του μεταξοσκόλικος του 1938, ο παλαιολιθικός, έβγαλε απόφαση το Στρασβούργο, έτσι δεν είναι, κύριε Δεδότση, ότι ενώ απαγορεύει τον προσυλλητισμό... Ο κύριος Δεδότσης ποιος είναι?
είναι ο εκπρόσωπος του θρησκευτικού σωματείου, είναι εκπρόσωπος του νομικού τμήματος. Των Ιεχωβάδων. Ναι. Ωραία. Όχι των Ιεχωβάδων. Του θρησκευτικού σωματείου των Χριστιανών. Σωματείο, εντάξει, το Χριστιανό, εντάξει. Όχι, πρέπει να δίνουμε τους ορισμούς. Ωραία, εντάξει. Γιατί εντάξει. Μπορεί να υποστούμε καμιά καταγγελία. Ωραία, κύριε Βακύμπουλε, εντάξει. Εντάξει, προχωράμε. Τα αιμά ή τα του σωματείου. Όχι, λοιπόν, προχωράμε τώρα. Λοιπόν, εσείς μπήκατε μέσα στην οργάνωση. Φτάσετε να γίνετε και αξιωματούχος. Προχωράει ο λαός με το λάχανο στο στόμα, κάποτε λέγανε. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, εσείς γίνατε αξιωματούχος. Όχι, δεν έγινε αμέσως. Έπρεπε να περάσω από διοικηστήδες δοκιμαστικών σουρουτηρίων. Δηλαδή έπρεπε να δείχνω αγωγή, έπρεπε να δείχνω επιμέλεια. Διαγωγή. Βέβαια διαγωγή, όχι όπως εκείνο που βρήκα στο καμπαρέ μέσα. Όχι, καλύτερα. Γιατί εκείνος ισχυρίστηκε μετά ο Άγγελος. Ότι πήγε να σώσει την ψυχή. Όχι, με το κεράσανε το τσιγάρο. Ωραία, εντάξει. Το είχαν κεράσει. Μάλιστα. Και λέγεται... Πασχάλης Λαμπέας. Δεν θέλω ονόματα. Όχι, λοιπόν. Έφυγε και αυτός ο καημένος. Λοιπόν, πέστε μου ένα λεπτό. Πέστε μου λοιπόν, προχωράμε τώρα. Πέστε μου. Η συνεχής παρεμβολή, η αξιολόγηση του χαρακτήρου της δυναμικότητός μου ήταν αντικείμενο χρησιμοποιήσεως. Πόσους εσείς μέχρι την ώρα που καταλάβατε κάποια πράγματα που θα φτάσουμε και εκεί είχατε φέρει στην οργάνωση? 34. Ήτανε ρεκόρ? Κατά κάποιον τρόπο όχι, αλλά κάτι ήταν ισχυρό της προσωπικότητας. Παίζει ρόλο στην οργάνωση το πόσους τα φέρετε. Κοιτάξτε, η οργάνωση έχει εκπεπιθεί ως μια γραμμή. Στον κύκλο της περιστροφής στην αντιστρόφηση γνωρίζει η υφηγόκεντρος ότι διώχνει. Δηλαδή είναι ο απειβδισμός, είναι η απέχθεια, η ρουτίνα, η παρατηρητικότητα ανοσιουργημάτων, σε λέει που ήρθα εδώ πέρα. Αλλά είναι δύσκολο να φύγεις στην περιστροφή της φυγοκέντρου, γιατί από εκεί αρχίζει η στραϊλάσπη με μεθοδικό τρόπο. Δηλαδή. Έτσι και μπεις μέσα, είναι δύσκολο να φύγεις. Γιατί, κύριε Βακύπουλο? Γιατί χρησιμοποιείται μια τέτοια προπαγάνδα περί της προσωπικότητας του ατόμου που θα φύγει, που εξαρτάται από το χαρακτήρα, αν αντέχει, αν υπολογίζει, αν έχει κοινωνική υπόσταση και προβολή, η οποία είναι εχμαλωτισμένος πλέον. Παραδείγματος χάρη, εγώ είμαι οδοντογιατρός, ας πάρουμε τους επιφανείς. Ναι. Ας μην πάρουμε τους κολύγες. Έχει επιφανή μέλη. Τα επιφανή μέλη χαρακτηρίζονται αυτά που έχουν οικονομικές επιφάνειες. Ναι, επιστήμονες έχει. Στη Θεσσαλονίκη, ας πάρουμε αυτό που ξέρεις εσείς. Ναι, θα απαντήσω, δεν υπάρχει πρόβλημα, κύριε Μιχαλόπουλε, είμαι γνώστης παντός και επιπαντός του επιστητού αυτής του εταιρείας. Πέστε μου το εξής, έχει επιστήμονες? Έχει, όταν λέμε επιστήμονες, κοιτάξτε, ο επιστήμον έχει δύο τομείς, ο θεωρητικός και ο θετικός. Τώρα επιστήμονες, βγήκε και ένας προχθές και πήγε να περάσει το μήνυμα στην Ελλάδα ότι υπάρχει το υποσυνείδητο στην αντιστροφή των σατανικών μηνυμάτων από τις κασέτες των τραγουδιστών. Λοιπόν, δηλαδή, κύριε Βακύμπουλε, επιμένω σε κάτι. Ένα λεπτό, μην φεύγετε από αυτό. Έχουμε για τους επιστήμονες. Έχει επιστήμονες. Ναι. Δηλαδή έχει γιατρούς, δικηγόρους. Ασφαλώς έχει. Αυτό θέλω να πω. Έχει γιατί έχει πολύ ψωμάκι. Μάλιστα, υποστηρίζονται μεταξύ τους. Κοιτάξτε, άμα είστε εσείς χειρουργός. Ναι. Και όλοι θα έρθουν σε εσάς το χειρουργό. Αυτό θέλω γιατί να πω. Είστε αδερφός. Ναι, τώρα αν εσείς εγχειρίστε κανέναν πεθαμένο και του πάρετε κανένα εκατομμύριο, αυτό αλλάζει. Καλά, δεν θέλω να φτάσετε εκεί πέρα. Μπορεί να φτάσουν δεν και θέλω, μέχρι εκεί. Δεν θέλω, αυτό είναι θέματα δικά σας. Εγώ θέλω να κάνω άλλη συζήτηση, την πάω αλλού και θα διατηρηθεί, σας παρακαλέσω πολύ, να διατηρηθεί σε ένα άλλο επίπεδο. Ευχαρίστω, είναι πρόθυμο. Ωραία, θα διατηρηθεί σε ένα άλλο επίπεδο λοιπόν εσείς. Λοιπόν, εσείς κάνατε μία απορία μέσα ή στην οργάνωση, όπως θέλετε να τη λέτε. Φέρατε 37 νέα μέλη. 34 νέα μέλη. Τους 31 τους πήρα πίσω. Είσαστε 30 χρόνια μέσα περίπου. Πώς 22. 22 χρόνια. Έχω 12 χρόνια που έφυγα. Ωραία. 12 χρόνια λοιπόν. Ένα πρωί. Αποφασίσατε να φύγετε. Όχι. Σας διώξανε? Όχι. Ούτε θα φεύγα ακόμα. Δηλαδή... Αν δεν πέφτανε αυτά στα χέρια μου. Ωραία. Ένα πρωί. Αυτά είναι το τι πήγε. Ένα λεπτό. Αυτό θέλω να σας πω τώρα. Ένα πρωί λοιπόν αποφασίσατε να φύγετε. Είχατε κάποια αιτία. Βρήκα πράγματα. Ένα λεπτό, κύριε Βακύπουλε. Ένα λεπτό.
Βρήκατε κάποια αιτία ένα πρωί. Ασφαλώς. Ποια ήταν η αιτία? Η αιτία, μπράβο. Ωραία, το τοποθετούσατε. Δεν γνώριζα όμως το να καταλήξετε σε αυτήν την ορθή τοποθέτηση. Μάλιστα. Στη σειρά της ρήμας. Μάλιστα. Τα αυτά που με έκανε σε ένα νησί της Ελλάδος, με φιλοξενούσε κάποιο γεροντάκι, αδερφός μάρτης του Ιεχωβά. Μάλιστα. Εκ προημίου γνώριζα ότι η οργάνωση μέσων ημώντε των επισήμων προσώπων των εκκλησιών είχε βγάλει μια καμπάνια ζητώντας τα παλιά βιβλία της οργάνωσης. Εγώ δεν ήξερα ακόμα τι είναι παλιά βιβλία και τι είναι καινούρια. Ήταν αυτά τα οποία τα ζητούσε από τους νεοτέρους, μήπως παρατυχόντα από μπαμπάδες, από παππούδες, από συγκινείς, είναι στα χέρια των νεοτεύτων προσιλητισμένων. Μάλιστα. Αδερφών. Εγώ όμως δεν μπορούσα να έχω τέτοιους ενδιασμούς αμφιβολίες ότι υπήρχε κάποια σκοπιμότητα. Τα ζητάνε, δεν ξέρω εγώ. Εκείνο έγινε αντιληπτό, το γεγονός, όταν πέσαν στα χέρια μου εμένα αυτά τα βιβλία, που δεν τα είχα. Μάλιστα. Και αυτή ήταν στο νησί, στο σπίτι που φιλοξενούμουν, αυτός ήταν γέρος, προβεβικός στην ηλικία. Του λέω, αδερφέ, τι είναι αυτά τα βιβλία? Α, είναι λέει, παλιά βιβλία της οργάνωσης, αδερφέ. Ήταν κι άλλα, λέει, αμάς. Τότε η αστυνομία που μας κυνηγούσε, λέει, τα πήρε και τα άκαψε. Εγώ, στο διαχρονισμό της αναπτύξεως της πνευματικής μέσα στην οργάνωση, είχα και την περιέργεια να μελετώ ό,τι έβρισκα μπροστά μου. Λέω, να πάρω, να διαβάσω. Πάρα, αδερφέ, λέει. Φαίνεται δεν τα είχε διαβάσει τη ζωή του αυτός ο άνθρωπος. Μάλιστα. Παίρνω ένα βιβλίο εκείνο το βράδυ, με το πενιχρό φως που είχε αυτός ο γεροντάκος, ήταν το βιβλίο «Κιθάρα». Το άκουγα το βιβλίο και στα πρόσφατα εκδιδόμενα βιβλία της οργάνωσης γράφει για το βιβλίο «Κιθάρα». Αλλά δεν είχαμε το βιβλίο «Κιθάρα» εμείς οι νέοι. Και έπεσε αυτό στα χέρια μου. Ανοίγω να διαβάσω το βιβλίο «Κιθάρα» και παθαίνω delirium. Άσχετα το βιβλίο «Κιθάρα» που το πενέβανε ότι είναι του πιστού και πρωτοκόλου. Τι έλεγε το βιβλίο «Κιθάρα» δηλαδή, που πάτε? Να σας πω. Την άλλη μέρα, συγχυσμένος εγώ, γιατί είχα εργασία στο χωριό αυτό του νησιού, ήμουνα εμπορευόμενος βιοτέχνης. Ναι. Δεν είχα το στένος και το κουράγιο να εργαστώ. Ναι. Συγκλονίστηκα με αυτά που διάβασα. Πάω ξανά το απόγευμα, λέω, να πάρω. Πάρα, αδερφέ, λέει, ό,τι θες και διάβαση. Παίρνω τα άλλα, τα πήρα. Λέω, εγώ θα φύγω. Εγώ δεν είχα πια κουράγιο για να δουλέψω. Έπρεπε να επιστρέψω στη βάση μου. Λέω, αν μπορέσω και του τα πάρω όλα τα βιβλία με το πρόσχημα να τα διαβάσω και να στα στείλω. Ναι, ναι. Αλλά δεν του τα στείλα και σκυλεμητό μου να με βάζανε, δεν επρόκειτο να σας στείλω. Έκανα υπεξαίρεση να με κάνουν η μήνυση. Ήτανε στοιχεία αυτά πλέον της καθολοκυρίας απάτης. Καλά, λοιπόν, ένα λεπτό. Μένουμε στην Κιθάρα. Τι έλεγε η Κιθάρα? Μεγάλο βιβλίο. Ναι, είναι κάπου 300 τόσο σελίδων. Μάλιστα. Τώρα, η Κιθάρα είχε ένα σημείο ότι ο Αδάμ θα αναστηθεί. Mm-hmm. Ήτανε γραμμένο από το Ρόδερφορ το 1920. Έγραφε αυτός. Mm. Πολυτάλαντος, αυτοανακηρυσσόμενος και δικαστικός. Αυτοανακηρυσσόμενος. Ήτανε ο δεύτερος τη αρχηγία από τον πρώτο ιδρυτή, τον Ρόσερ, τον Κάρολο Τέιτς Ρόσερ. Ένα σχιζοφρενικό άτομο. Ο Ρόσερ είναι ο ιδρυτής. Ο ιδρυτής. Της οργάνωσης. Υπάρχουν στοιχεία. Ο πρώτος που έβαλε στον εγκέφαλό του αυτήν τη δομική δραστηριότητα και εκστρατεία της παγκοσμιότητος για το Ιουδαϊκό της Διασποράς στοιχείο ήταν κάποιος Ιωσήφ Ραβίνοβιτς από τη Ρωσία. Είναι όλα εδώ. Μάλιστα. Αυτός είναι ο τρίτος τόμος, γραφικές μελέτες, φωτοτυπημένο. Τα έχετε όλα? Όλα. Και τους 6 τόμους. Ένα λεπτό για να, γιατί έτσι με το τζελατίνι δεν φαίνεται μπροστά. Ορίστε, εδώ. Αυτός είναι ο τρίτος τόμος. Γραφική μελέτη του Καρόλου Τέιτς Ρόσελ, ενέτη 1890. Μάλιστα. Λοιπόν, και τι έγραφε η Κιθάρα? Θα σας πω για την Κιθάρα.
Όταν πήρα αυτά και έφυγα από το νησί και ήρθα στο σπίτι. Αυτά δεν τα είχατε στην οργάνωση, έτσι. Εμείς δεν μαζί, αυτά είναι παλιά βιβλία. Ναι, δεν ούτε αναφερόντουσαν στην οργάνωση. Αναφερόντουσαν στα πρόσφατα βιβλία εκδιδόμενα για λόγους καταναλώσεως χαρτιού δηλαδή. Μάλιστα. Είναι η στερεά τροφή που παίρναμε. Και π.χ. μέσα στα νέα, στα αγαθά νέα της βασιλείας, στο ελθέτω η βασιλεία σου, ο λίχνος του Θεού, αυτή η αιώνια ζωή, όλα αυτά τα βιβλία είναι πακτολός να αγοράζει το προσωπικό των προσελητισμένων. Μάλιστα. Καμιά δεκαριά βιβλία το χρόνο και συν τα περιοδικά Σκοπιά και Ξύπνα από 2 το μήνα. 4 το μήνα. Έτσι το άτομο. Μάλιστα. 12 μήνες 50 περιοδικά. Αλλά δεν παίρνεις ένα. Αυτά τα πλήρωνες εκ προημίου με τις δραχμές και ήσουν υποχρεωμένος να τα πουλήσεις. Το ένα ήταν για σένα. Έπαιρνες ένα για τη γυναίκα σου 2. Έπαιρνες για το τριετές παιδί σου 1-3 να διαβάζει εκείνο. Έπαιρνες και για τον εγγονό σου 4. Έπαιρνες 4. Και 4 ξύπνα 8. 2-8 το μήνα 16. Αλλά ήθελες να έρθεις και στον κύριο Μιχαλόπουλο να τον σώσεις. Έπαιρνες και ένα περιοδικό για τον κύριο Μιχαλόπουλο. Επειδή είχες φίλο και τον κάμεραμαν, έλεγες 8 εγώ. Και ένα θα δώσω στον Μιχαλόπουλο 9. Και ένα στον κάμε. Έχω και τον μπαγκάζι γειτονιά που θα δώσω ένα 10. Αδερφέ, γράψε με εμένα 20 Σκοπιές και 20 Ξύπνα. 40 το 15 ημερό. Άκουγε ο άλλος, ο παλιάς. Αυτά γραφόντουσαν εντωμεταξύ. Στο και γράφονται. Στο ατομικό σας δελτίο, ε. Ύστερα μετά. Δεν ενδιαφέρει αν έδωσες τα 40 ή τα 60. Είναι μια υποαπασχόληση του πληρώματος των προσιλήτων στην επίφαση της θρησκευτικής λατρείας. Δεν έχει καμιά έννοια η οργάνωση για θρησκεία. Άλλος είναι ο επιδιωκόμενος σκοπός της. Η διακυβέρνηση της παγκοσμιότητος με έναν αναστημένο κύριε Αβραάμ. Βαγκύπουλε, κύριε Βαγκύπουλε, είστε ένας απλός άνθρωπος. Δεν ξέρω τι γράμματα ξέρετε. Αυτό το λέω χωρίς να θέλω να σας δείξω. Προς Θεού, δεν με πειράζει. Ένα λεπτό. Πρέπει να σας εξηγηθώ, έτσι. Εμένα ήρθατε, με βρήκατε, σας είπα ότι θέλω να γίνει η εκπομπή. Η εκπομπή, φίλοι και φίλες, είναι ανοιχτή. Να έρθουν εδώ από την οργάνωση του Ιεχωβά. Ο κύριος Βακύπουλος λέει ότι μπορούν να έρθουν να μιλήσουν μαζί του. Όλοι βέβαια γνωρίζουμε πλέον ότι αυτή η οργάνωση ξαφνικά έχει εμφανιστεί στην Ελλάδα με τεράστιες περιουσιακές δυνατότητες. Στη Θήβα έχουν κάνει ένα πολύ μεγάλο συγκρότημα, το οποίο είναι εκδοτικό, το οποίο είναι με γραφεία, το οποίο είναι σύγχρονο ή υπερσύγχρονο και στο οποίο βάσει των όσων λέγονται και έχουν καταγγελθεί είναι απάνω σε αρχαιολογικό χώρο, χωρίς φυσικά να τολμάει η πολιτεία να πάρει κάποιες θέσεις. Και εδώ, αν έχετε παρατηρήσει, και η Φυσίας ξαφνικά έχει γίνει ένα πολύ μοντέρνο κτίριο, προς το Μαρούσι νομίζω, κύριε Βακύπουλε, έτσι. 77. Ναι, το έχω δει, ας πούμε, ανεβαίνοντας αριστερά είναι. Είναι και πνευματικός αριθμός. Ναι, το 77 είναι πνευματικός αριθμός. Ναι, δεν συλλέγω να συγχωρέσεις επτάκης στον αδερφό σου, 77. Α, το έχουνε αυτό. Υπάρχει ένα... Ναι, καλά, αυτό είναι από τον Απόστολο Παύλο το 77. Το έχουμε όμως και στην Κηφισιά. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, ο κύριος Βακύπουλος, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει μια μεγάλη αντιδικία μαζί τους και είναι αντιδικία η οποία προήλθε, φίλοι και φίλες, από όσα είδε, από όσα θέλει να καταγγείλει και είναι ελεύθερος να τα καταγγέλει κανείς, ζητάει από όποιον θέλει να έρθει εδώ πέρα, έτσι το νομίζω το είπατε, δεν έχει, ακούτε, δεν έχει κανένα πρόβλημα να έρθει εδώ πέρα από τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Αλλά όπως είπατε, αυτοί δεν έρχονται. Όχι, απαγορεύεται απαγορεύεται. Μόνο μονόλογος. Μονόδρομος δηλαδή, έτσι. Αυτός είναι, δεν έχει. Πάντως το κάλεσμα προς τους μάρτυρες του Ιεχωβά υπάρχει τουλάχιστον και από το σταθμό, ελεύθερος σταθμός, να έρθουν εδώ να μας πούν τις απόψεις τους και να έχουμε και τον κύριο Βακύπουλο, να έχουμε και έναν άλλο κληρικό, για να μπορέσουμε να κάνουμε μία συζήτηση, γιατί συνήθως λένε ότι τους αδικούμε, συνήθως λένε ότι τους κυνηγάνε. Μπράβο. Συνήθως λένε όλα αυτά, μπράβο. Όλο διώκονται. Αλλά εμένα με κυνηγάνε με δικαστήρια. Κατ' εμένα δεν διώκονται, διότι ένας άνθρωπος ο οποίος διώκεται δεν στείνει στο Μαρούσι και στην Κηφισά αυτό το λαμπρό κτίριο, το οικονομικό μεγαλούργημα, ας πούμε, εκεί πέρα. Ναι, εμένα τι με κάνουν. Και δεν φύγει και στη Θήβα αυτό και σε όλες τις πολιτείες τώρα της Ελλάδος, νομίζω ότι έχουν οργανώσεις, έτσι.
Έχουν ευκτηρίους οίκους. Μα ευκτηρίους οίκους. Λοιπόν. Είναι τόποι λατρείας. Μάλιστα. Αλλά ξέρετε πως βγάζουν κατά στρατηγών τις άδειες. Επιμένονται. Μην μου φεύγετε, μην μου φεύγετε. Όχι, δεν φεύγω. Επιμένω στην κιθάρα. Σπυρίμη, την κιθάρα. Η κιθάρα είχε την πρώτη εντύπωση περί Αναστάσεως του Αδάμ. Μάλιστα. Ότι ο Αδάμ θα αναστηθεί. Μάλιστα. Εγώ ήμουν αγκαλουχημένος ότι ο Αδάμ δεν έχει Ανάσταση. Μάλιστα. Γιατί εκείνος είναι η αιτία που έχω το θάνατο εγώ σήμερα. Είσαστε γαλουχημένος από τα όσα σας οργάνε, λέγανε. Ναι, από την αρχή. Από την αρχή. Μπράβο. Ενώ στο βιβλίο το οποίο εσείς έχετε στα χέρια σας την κιθάρα, έτσι. Έλεγε ότι θα αναστηθεί ο Αβραάμ. Η κιθάρα την οποία έχετε στα χέρια σας λέει ότι θα αναστηθεί. Θα αναστηθεί ο Αβραάμ. Ο Αδάμ. Εγώ όμως γαλουχήθηκα. Ο Αδάμ. Ο Αδάμ θα ο Αδάμ. Είπα. Ναι, ναι. Είπα κανένα άλλο. Αβραάμ. Αβραάμ είπα. Ναι, ναι. Που καλά τους μπέρδεψα. Ναι. Εκείνους θα αναστέλνονταν το 25. Άλιστα. Τον Αβραάμ. Ο Αβραάμ. Ναι, ναι. Θα αναστέλνονταν το 25. Και ο Χριστός πότε θα αναστηνόταν. Ο Χριστός αναστήθηκε. Αναστήθηκε. Έγινε η δεύτερη. Και δεν τα ξέρετε καλά, κύριε Μιχαλόπουλο. Τα ξέρω καλά. Βοηθήσω, να με βοηθήσετε, ναι. Γιατί βοηθάω πολλούς. Μα πού να ξέρω, σας ένα αξιωματικό. Έχω και καταθέσεις. Εγώ με συγχωρείτε. Έχω και ομόλογα ελβά. Κύριε Βακύπουλε, ναι, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος τα έχω μελετήσει, τα έχω διαβάσει από ό,τι μπορέσαν αυτοί που μπορέσαν να ξέρουν το θέμα. Αλλά εσείς είστε αξιωματούχος του Ιεχοβατήσεων. Δεν ξέρω αν τα ξέρουν του αντιαιρετικού αγώνος καλύτερα από εμένα. Δεν τα ξέρω. Λοιπόν, γιατί προβάλλονται λοιπόν πολλά τέτοια. Πέστε μας λοιπόν εσείς, πέστε μας λοιπόν. Εγώ ακριβώς είμαι του αντιρρητικού αγώνος, εσύ κύριε Βαγκύπουλε. Κύριε Βαγκύπουλε, ένα λεπτό. Εγώ δεν ξέρω τόσο καλά. Δεν θέλω λοιπόν, πέστε μου το εξής. Πέστε μου εξής, για τον Χριστό τι λένε. Αναστήθηκε. Ο Χριστός αναστήθηκε, κύριε Μιχαλόπουλε. Πέρα στο παρελθόν δηλαδή. Ναι, αλλά είχε πει εκείνος. Ξανααναστήθηκε ή αναστήθηκε. Όχι. Εκείνος αναστήθηκε και έφυγε. Και έφυγε. Και είπε σε αυτούς που ήταν τελευταία για να τον αποβγάλουν. Ναι. Δεν πάμε στο τρένο και πόσες φορές έχουν διαψευτεί περιμένοντας τις αναστάσεις. Τώρα μην τα πάμε μια τώρα. Θα πούμε τη σειρά. Θα έχουμε πούμε τη σειρά. Πιο ωραία γιατί ωραία. Μετά το ορδεύ έρχεται το δείπνο. Ύστερα έρχεται, πώς το λένε το άλλο, το επιδόρπιο. Ναι, ναι, ναι. Και μεταξύ, το φρούτο, τυρού, το γλυκό, ναι, μεταξύ και τυρού και ίνου γίνεται και αχλαδίου, ναι. Και αχλαδίου. Ναι, ναι, ναι. Ας το πούμε αχλαδίου με το μαγκινάρας. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Είναι τη συζήτηση πιο ευτράπηλη. Ναι, ωραία. Λοιπόν, πέστε μας το. Γιατί η υπόθεση της ηλιθιότητος, της απάτης, βγάζει και γέλιο εδώ. Άμα το ψάξουμε καλά, βγάζει γέλιο. Ναι. Γιατί χαθήκαν τα παρδαλάκα τσίκα το Πάσχα, δεν υπήρχαν. Ξέρετε τι έγινε το Πάσχα. Βγήκε το θρησκευτικό σωματείο στο σταθμό Sky. Συναφώς μετά του κυρίου Τράγκα, του αρενοπότατου εκείνου, ευγενούς δημοσιογράφου. Δεν θέλω να γίνει, δεν θέλω. Όχι, δεν το λέω. Είναι αξιόλογος. Ναι, 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 και πουλούσε κολοφωτιές για φανάρια στον κύριο Τράγκα. Στον κύριο Τράγκα ήταν το δεοντολογικό. Αλλά συλλήφθην σε όλη την ελληνική πυρήγη. Τι λέγανε δηλαδή. Ότι εμείς κύριε Τράγκα, ακούστε κύριε Τράγκα, ο κύριος Δεδότσης, ο επιτονομικού τμήματος, ο Ξερόλας. Δηλαδή, δεν θέλω κρίση, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ο κύριος Δεδότσης, το νομικό συμβούλιο του νομικού τμήματος. Λοιπόν, πέστε παρακάτω. Πέστε παρακάτω. Θα πω παρακάτω. Ωραία, δεν θέλω, ας πούμε. Εντάξει, θα πείσω, θέλω να διατηρηθούμε σε κάποια. Ωραία, στο επίπεδο το επίπεδο ακριβώς αυτό, ωραία. Πρέπει το να κάνουμε. Αν επιθυμείτε, ευχαριστώ που με φέρνετε στην τάξη. Εντάξει. Λοιπόν, γιατί είμαι... Ξέρω την αγανάκτησή σας, ξέρω το ότι έχετε. Αυτό δύσκολα βγαίνει έξω στο κοινό. Ξέρω, κύριε Βακύπουλε, εγώ σας καταλαβαίνω. Λοιπόν, αλλά δεν πρόκειται να τους κάνουμε το χατήρι. Να έρθουμε σε ένα άλλο επίπεδο που θέλουν αυτοί να το παρουσιαστούμε. Ευχαριστώ. Εγώ γνωρίζω, γνωρίζω και καταλαβαίνω. Μπήκατε το, είσαστε το 22 χρόνια, είπατε. 22 χρόνια μέσα. Το πληρώσατε αυτό. Ποικιλότροπα, έτσι. Πολύ ψυχικά, ακριβά. Ψυχικά. Οικογενειακά. Οικογενειακά. Κοινωνικά. Κοινωνικά. Υλικά. Οικονομικά. Οικονομικά. Ναι. Ωραία, εντάξει. Ευτυχώς που δεν το έπαθα και από οργανικά. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, πέστε μου τώρα. Είχαν βγει στον κύριο Τράγκα. Εκεί είχαμε ναι. Βγει. Ναι. Εμείς κύριε Τράγκα, θα σας εξηγήσω κύριε Τράγκα, γιατί αποφασίσαμε να κάνουμε μια εκστρατεία, να βγούμε στην επιφάνεια. Δηλαδή τόσο καιρό ήσασταν στο σκότος. Ερωτηματικά μου επιτρέπετε κύριε. Βεβαίως, εντάξει, εντάξει. Δεν γιατί δεν σας εκφράζω ό,τι αισθάνθηκα με την εκπομπή. Την προηγούμενη ημέρα, εγώ γνωρίζω ότι θα κάνουν την εκπομπή στις 17 την Κυριακή και γνωρίζω τι είδους εκπομπές κάνουν σε μονόλογο. Είχα κάνει το δημοσίευμα στον Ελεύθερο Τύπο ποια είναι η οργάνωση και κυκλοφόρησε σε όλη την Ελλάδα. Αλλά δεν προλάβαινα να φτιάξουν την κονσέρβα κασέτα που είχα κατασκευασμένη τώρα. Και φαίνεται η γραμμή ήταν
ο γέγραφα-γέγραφα πρέπει να ακολουθήσουμε τη γραμμή της εκπομπής, ήταν οι τρεις εκπομπές. 17 Ιανουαρίου 1994, 18 Ιανουαρίου και 21 Ιανουαρίου. Και έγινε το σώσε στο, στο τηλεοπτικό κανάλι Sky μετά του κυρίου Τράγκα στον τίτλο «Χωρίς αναισθητικό». Μάλιστα. Και όλοι οι Έλληνες... Είχατε πάει εσείς εκεί. Δεν μας δίδεται η ευκαιρία να μιλήσουμε. Μάλιστα. Χιλιάδες Έλληνες διαμαρτυρόμενοι στο κανάλι Sky. Πέστε τα αυτά, γιατί δεν τα ξέρετε. Χιλιάδες Έλληνες! Μιλήσατε εσείς εκεί πέρα. Για, δεν μας αφήσαν να μιλήσουμε. Λόγω των τηλεφώνων. Όχι, υποσχεθείς ο κύριος Τράγκας ότι θα υπάρξει η αντιπαράθεση περί του αντιθέτου από τηλεθεατάς. Ναι. Στην τηλεφωνική επικοινωνία δεν δόθη ευκαιρία. Και γιατί δεν εννοείται, δεν ήταν σκόπιμη η εκπομπή να είναι μονόλογος με δίθεν πρόσχημα διαλόγου με τον κύριο. Ποιο είχε πάει στον κύριο Τράγκα? Αυτά εγώ τα ξέρω, αλλά δεν μπορώ να τα πω. Ένα λεπτό, άλλο θέλω να σα πω. Δεν θέλω να μου μιλήσετε. Ο κύριο Τράγκα ποιο παρουσίασε? Τον κύριο Δεδότσι. Ναι. Μετά μια συνεδευξιαζόμενη. Ωραία, εντάξει, τον κύριο Δεδότσι, παρακάτω. Τρεις εκπομπές είπατε. Τρεις και στις τρεις εκπομπές ο κύριος Δεδότσης ήταν. Στη μία εκπομπή, αυτό σας λέω, ο κύριος Δεδότσης μετά μιας κυρίας Ιωάννας Γκιόνη. Ωραία, παρακαλώ. Η οποία δεύτερη διαμαρτυρήθηκε εκπομπή στο ελληνικό κοινό, ναι, για την έδιωξαν του Υπουργείου Παιδείας. Ωραία, δεύτερη εκπομπή. Η δεύτερη εκπομπή ήταν μια ιατρική τριών, δύο ιατρών, ενός χειρουργού και ενός παθολόγου και ενός θρησκευτικού λειτουργού ονόματι Τσιρλή, ιός φυσιοθεραπευτού Τσιρλή, ναι, του τέστην θρησκευτικός λειτουργός, τρόφιμος του σωματείου μέσα. Ωραία, εντάξει, ναι, πάμε άρα. Τρίτη εκπομπή. Και αυτοί μιλούσανε για... Ένα λεπτό. Όλοι αυτοί ήταν μάρτυρες του Ιεχωβά. Όλοι αυτοί. Ωραία, αυτό. Και οι τρεις εκπομπές ήταν μάρτυρες του Ιεχωβά. Όλοι. Εσείς θελήσατε να κάνετε παρέμβαση? Ασφαλώς θελήσατε. Και τι έγινε? Τίποτα. Δεν σας άφησε ο κ. Στράγκας? Ο σταθμός δεν μας έδινε. Τηλεφωνήσε επειδή πει... Όχι, απλά πράγματα. Δεν σας έδωσε. Δεν μας έδωσε την ευκαιρία. Τώρα ποιος ήταν υπεύθυνος? Ο κύριος Τράγκας. Ο σταθμός. Ποιος είναι μέσα υπεύθυνος του καναλιού? Δεν έδωσε σε κανέναν Έλληνα την ευκαιρία να αποδείξει με στοιχεία τα περί του αντιθέτου λεγόμενα. Δηλαδή, μίλησαν σε τρεις εκπομπές μόνο... Μονόλογος. Μονόλογος. Φίλοι, φίλες, αφύλακτη διάβαση κοντά μας. Ο κύριος Βακύπουλος Χρήστος από Θεσσαλονίκη. Ο δε Ραβίνοβιτς είπε, δέστε λέει ο αδελφός μας ο Ιησούς, όχι Χριστός, ο αδελφός μας ο Ιησούς ο Ιουδαίος, τι πέτυχε με τη θεωρία του. Στον τρίτο τόμο του βιβλίου από τους πέντε τόμους του Ρόσελ, που τους ονόμασε τροφή για σκεπτωμένους χριστιανούς. 1914. Που θα γινόταν το τέλος Αρμαγεδόνας. Τι έγινε? Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Ποιοι τον κάναν? Από πού ξεκίνησε? Μήπως που σκοτώσανε στο Σεράγεβο ένα βρύγι? Σιγά! Να μιστάξει η ουρά του Γαϊδάρου και πήρε φωτιά όλη γη. Αλλά γιατί σταμάτησε το 1918? Γιατί είδαν ότι πήρε έκταση το πράγμα και θα χανόντουσαν κι αυτοί. Θέλετε να πείτε ότι πίσω... έχει πράγμα! Ακόμη και από τους παγκόσμιους πολέμους... Εδώ έχουμε το 1917, τη Ρωσική Επανάσταση. Ποιος υποκίνησε όταν πήγε στη Ρωσία? Εγώ για ο μπαμπάς μου ήτανε. Εσείς και εγώ ξέρουμε αρκετά πράγματα. Ήτανε και ο Μάρξ. Τι ήταν αυτοί? Ο Στάλιν, Ιωσήφ. Και, και τα πρώτα 400 τόσα μέλη από τα 450 ή τα 400, ξέρουμε τι μπράβο. Ήτανε. Μιλάμε ως για τα 9 τώρα, δέκατα. Γιατί έγινε η Επανάσταση? Πότε έγινε το πρώτο, η πρώτη διεθνής του προλεταριάτου? Το 1930. Και ο κύριος Πάμπλο μας εκαυχήθη ότι ήταν παρόν. Και τώρα τι μας είπε στην εκπομπή του Δάσου Αθανασίου? Ότι ενεργείται η πέμπτη διεθνής. Γιατί? Για να υπάρχει η αντιπαράθεση της νέας εποχής. Να η παραπλάνηση των λαών. Μάλιστα. Μισό λεπτό, γιατί έχουμε βάλει τα νηστέρια πολύ βαθιά, κύριε Βακύπουλε. Λέει ο κόσμος, τι να πω με πέντε λόγια. Μέσα στο χρονικό διάστημα αυτό, να αντιληφθείτε αυτά που έμαθα εγώ σε 35 χρόνια.
Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, κύριε Βακύπουλε, ήρθατε ξανά στο βήμα της τηλετώρα και από ό,τι βλέπετε ουδής σας εμποδίζει να τα λέτε όλα. Είναι ποταμός αυτά. Από ό,τι βλέπετε, αυτό που συμβαίνει με την τηλετώρα είναι κάτι το ξεχωριστό. Ασφαλώς, το βλέπω, το διακρίνω. Δεν θέλω να πω τίποτα ιδιαίτερος, να συγκρίνω με συνάδελφους. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα έφευγα, κύριε Ζαφυρακόπουλε. Ζαφυρακόπουλε. Ναι. Εάν επρόκειτο παρεμβολές τύπου άλλων καναλιών και μου σερβίρετε καμιά πίτσα ή μου φέρετε κανένα ψυχίατρο, εγώ ενεργώ κι αλλιώς ύστερα. Δεν υπήρχε τέτοιο θέμα και το γνωρίζω. Γι' αυτό, τιμώντας το πρόσωπό σας, πληροφορούμενος ποιος είναι ο τηλεοπτικός σταθμός, γιατί έμαθα ότι έχετε τηλεθεατάς πολλούς σοβαρούς ανθρώπους. Γι' αυτό εκτιμώντας χτύπησα την πόρτα σας. Και θα είστε πάντοτε φιλοξενούμενος. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε. Αλλά θα σας δημιουργηθούν προβλήματα, αν το έχετε αυτό. Είπαμε, είμαστε έτοιμοι. Και δεν ξέρω αν δεσμεύεστε. Κύριε Βακύπουλε, είπατε κάτι. Πάντως σε μένα δεν με αγγίζει τίποτα. Θα σας πω κάτι. Ναι. Επί τούτου, γιατί αξίζει να ξαναγίνει η σημείωση. Έχετε υπόψη σας πως το έμβλημα του σταθμού είναι για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία. Και εγώ γι' αυτό. Και υπάρχει ένας τρίτος όρος. Για την αλήθεια και ποτέ πίσω. Και το ξέρετε αυτό. Πολύ καλά το έχω πληροφορηθεί. Και από εκεί και πέρα συνεχίστε. Γι' αυτό ήρθα και εδώ. Συνεχίστε. Και βλέπετε όλο το χρονολογικό πίνακα. Τι έγινε τώρα ο σιωνισμός. Έκανε 4 συνέδρια. Μεταγενέστερα. Το 1931 που πήραν το όνομα μάρτυρες του Ιεχωβά. Ναι, 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 ναι. Αυτό ήθελα να σας πω. Τι συνέβη μέσα στο σιωνισμό. Ιδρύεται η παράνομη οργάνωση. Η παράνομη οργάνωση συνδεδεμένη με το ρεβιζιονιστικό κίνημα Εστέλ Ιργούν Τσβάιλιουμί. Τα έχω γραμμένα στα βιβλία μου αυτά. Και θα βοηθήσουμε όλοι τα βιβλία σας να δουν την ευρύτερη. Κανένας μέχρι στιγμής δεν ήρθε αρρωγός. Μάλλον κοιτάζουν να με εξανθραποδίσουν. Εγώ δεν ήρθα για να κάνω αντιπαράθεση σε κανέναν, ούτε ανταγωνιστική πρόθεση έχω. Εγώ ήρθα κινούμενος από το δίκαιο αίσθημα της αδικίας που επιβάλλουν καταστρατηγούμενοι αυτοί όλους τους νόμους και τα συνταγματικά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών, ήρθα πληροφορώντας να καταγγείλω. Και παράλληλα, ας θέλουν, ας βοηθηθούν και οι οπαδοί. Μέχρι στιγμής όμως έχουν υποστεί απώλεια μεγάλη. Έχουν φύγει 3.000, κύριε Ζαφυρακόπουλε. Πόσους περίπου αριθμοί με ενελάδι ή... Οι αριθμοί είναι κατά την άποψη δική τους. Μάλιστα. Πρόσφατα στην αγωγή που με επεδώσανε, ζητώντας με 200 εκατομμύρια. Τι σας επέδωσαν την αγωγή? Το θρησκευτικό σωματείο. Μάλιστα, η βιβλική και φυλαδική εταιρεία, ναι, Σκοπιά. Που στην Ελλάδα μόνον πήρε την επωνυμία θρησκευτικό σωματείο χριστιανών, για να αντιπαρατηθεί στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Και τούτο γιατί το μόνιμό της της κακοπάθειας, της κακεντρέχειας και της εμπάθειας είναι η παρούσα ελληνική φιλοσοφία με το φρόνημα και τις πεπιθήσεις των Ελλήνων. Και ξέρετε τι είπε ο κύριος Δεδότσης στην κατακλίδα, ενώ καταβαρύθη ο κύριος Τράγκας. Μια σημείγιδα, λέει, σταματήστε να διαβάζετε. Στην εκπομπή εννοεί ο κύριος Βακύπουλος. Στις 17 Ιανουαρίου. 17 Ιανουαρίου. 18 είχε... και 21. 1994. Σας παρακαλώ, λέει. Μπορούμε να μιλήσουμε. Σας παρακαλώ, κύριε. Εδώ θα πω, κύριε Τράγκα, και επισφραγίζω την ομιλία μου. Ο κύριος Τράγκας εδώ μεταξύ έκανε τη δουλειά του άνθρωπου. Ο άνθρωπος ο δημοσιογράφος. Δεν έχουμε δει τον κύριο Τράγκα. Μάλιστα. Το μόνο του ήταν το λάθος που δεν έδωσε την ευκαιρία παρά τα φαξ που αποστήλαμε στον τηλεπτάχο εδώ τα φάξ για να μας δώσει την ευκαιρία να αντιπαρατηθούμε, ότι δεν είναι αυτά τα οποία παραθέτει ο εκπρόσωπος του τμήματος αυτού του θρησκευτικού σωματείου. Από την αρχή που βγήκε μέχρι τις 3 μέρες δημαγωγώντας, προσιλητίζοντας, ο Βασίλειος Δεδότσης είναι εκπρόσωπος του εκπρόσωπος, όπως της βιβλικής και φυλαδικής εταιρείας του σωματείου, του συνισταμένου σωματείου, το οποίο μετήλαξαν την ονομασία από τμήμα της Ελλάδος, της εδρευούσης εν την πολιτεία στη Νέα Υόρκη, όπως λέει και η αγωγή του σωματείου προς εμέ, που μου ζητάει 200 εκατομμύρια, γιατί πρόσφατα έμαθα τώρα, όλα τα μαθαίνω, μέσα υπάρχουν διαρροές και μου τα λένε όλα. Θέλουν να φύγουν οι άνθρωποι, φοβούνται τη λάσπη, φοβούνται πραγματικά, οι ειλικρινείς οπαδοί. Οι 3.000 που έφυγαν δέχονται. Οι 3.000 έφυγαν. Μάλιστα. Ψάχνονται τη συνέλευση επάνω στο Χορτιάτι, την περιφερειακή. Την κάμναμε μια φορά το χρόνο
και μαζευόμασταν 12-13 χιλιάδες. Κι εγώ ήμουνα επίσκοπος διορισμένος, έχω το χαρτί διορισμένος ασφαλείας. Έχει το χαρτί αυτό. Βέβαια, γιατί ήμουνα της ειδικότητας. Εγώ έβγαζα χωροφύλακα αστυνομικό από τα πολιτικά. Μάλιστα. Και με δίνανε συγχαρητήρια. Γιατί, ας μην περιαυτολογούμε. Εδώ πρόκειται. Και λέει ο κύριος Δεδότσης. Ακούστε κύριε Τράγκα, ακούστε να σας πω, προσέξτε. Και λέει, να σας πω κύριε Τράγκα, προσέξτε, πάλι ο Τράγκας τον σταματήσε, λέει, αυτό είναι το επισφράγισμα των πεπιθήσεών μας. Είπε ο εκπρόσωπος της Σκοπιάς. Ο εκπρόσωπος του σωματείου των μαρτύρων του Ιεχωβά. Και λέει, τότε που τους πιάσανε τους Αποστόλους, ήταν για να τους σκοτώσουν. Και μεταξύ, πριν να γίνει το δικαστήριο, φάνηκε κάποιος Γαμαλίλ και λέγει ο Γαμαλίλ, νομοδιδάσκαλος, λέγει στο Σάχεδρι. Κατά μετάφραση να το δικαστήριο, πείτε, μην το διαβάσετε στα... Τι να κάνεις, θα το παραφράσω. Μάλιστα. Όχι ότι κύριε Δεδότση δεν ξέρω τα εδάφια, εγώ τα ξέρω από μέσα. Όχι, για να καταλάβω. Χωρίς να έχω σημειωμένη την Αγία Γραφή. Αλλά δεν μπορώ να κάνω τέτοιο φόρτο, να καταβαρύνω τηλεθεατάς και εισηγητή διαβάζοντας ακρολεκτικό στην κάθε λέξη. Παραφράζοντας το εδάφιο λέει. Είπε ο Γαμαλίλ στο Σάχεδριν που ήταν έτοιμοι να καταδικάσουν σε θάνατο τους Αποστόλους. Προσέξτε, πριν από χρόνια βγήκε κάποιος Τσαούσαντον και πήρε 400, το λέω με αλληγορισμό. Αυτός όμως εχάθη. Βγήκε κάποιος Ιούδας, λέει, πήρε 200 και αυτός εχάθη. Αυτοί οι άνθρωποι προσέξτε τα χέρια σας, γιατί να, αν είναι από Θεό, δεν μπορείτε να το ματαιώσετε. Αν είναι ανθρώπινο το έργο τους, θα ματαιωθεί. Δεν είναι ανάγκη να τους θανατώσετε. Αν είναι από το Θεό, λέει, προσέξτε, μήπως βρεθείτε και θεομάχοι. Αντιστρέφοντας τώρα εγώ την ερώτηση που ισχυρίζονται ότι τους διώκει η ελληνική πολιτεία, ότι δεν κάνουν τίποτα αυτοί. Τώρα αν εγώ τους διώκω, βυσοδομώντας, με λιβέλους, με ιδεολογίες όπως λένε, καταγγέλλοντάς τους, είναι ψέματα. Ότι είναι λοιπόν, ψέματα. Λέμε ότι είναι ψέματα. Αυτό δεν έχει αντιστροφή τώρα και σε μένα. Εννοείται να ότι πούνε, εφόσον πρεσβεύουν τούτο. Ναι, όχι αυτοί. Αν εγώ είμαι από το Θεό και ήρθε η ώρα τους να πάρουν πόδι από την Ελλάδα, δεν μπορούν να το ματαιώσουν. Αν είναι ανθρώπινο δικό μου, πρόθεση δική μου, να επιμένω 14 χρόνια να σας κυνηγώ κατά πόδας, θα ματαιωθεί. Παρόλο που επέφυγεστε να μου συμβεί το κακό, διαδίδοντας στους οπαδούς, θα τον καταστρέψω η Ιεχωβά, δεν γλιτώνει. Και θυμάστε τότε που... Αν είναι τόσο κακός ο Ιεχωβά, βέβαια. Ώστε όποιος γίνεται αυτό πάνω στον καταστρέφει. Έπαθες καρκίνο, είσαι οπαδός και εναντιώθηκες, είδατε τότε να έκανε ο Ιεχωβά. Σκοτώθηκες με αυτό. Αυτοκίνητο. Το λένε βεβαίως. Αυτό. Βεβαίως. Λες στους οπαδούς, τέτοια αισθήματα. Τι τον έκανε ο Ιεχωβά. Τέτοια αισθήματα. Αλλά επειδή πρόσφατα πέθανε από καρκίνο ο Νάθαν Ορ, εγκεφαλικό καρκίνο, το σταμάτησαν. Γιατί κάποιοι είπανε, καλά τώρα εδώ τι λέτε για τον Νάθαν. Ο Ιεχωβά τον κατάστρεψε. Λάθος. Φέρα νέο φως τώρα. Ιεχωβά, έτσι. Τώρα νέο φως. Τώρα ο Βακύπουλος τι να πάει. Τώρα τι να πάει. Ή Σαββάτο πεθάνει ή Παρασκευή. Είναι βροστία 80. Εγώ εκεί πέρα μέσα διανύω. Τώρα τι να γίνει δηλαδή. Να πάμε στα 100. Να περάσουμε και την Κυριακή την ημέρα της Αναπάντσεως. Αν πιστεύουμε στο θάνατο, εδώ θα περιμένουμε και εδώ δεν ξεκολλάμε. Ξυπνάς λοιπόν ένα πρωί και λες, εδώ τι έγινε τώρα, την πάτησα. Τι ήταν εκείνο, κάτι θα έπρεπε που ξεχύλισε. Ξέρεις μια βάρκα, ναι. Βάζεις, τη γεμίζεις τάρι. Λες ας πούμε, ρίχνεις, υπάρχει σε κάποια στιγμή, δεδομένη στιγμή, ο κόκκος ο ένας που την πατάρει. Έτσι, που την πατάρει τη βάρκα. Ένα. Ο ένας ο κόκκος, ο ένας. Ή η σταγόνα στο ποτήρι. Ακριβολογία. Και μια και ζητάς νερό, ας φέρουμε και νερό. Αφού πάμε για το ποτήρι για τη σταγόνα. Εντάξει, ας φέρουμε και νερό. Λοιπόν, παίρνω λοιπόν, ποια ήταν εκείνη η σταγόνα η οποία σε υποχρέωσε να πάρεις την απόφαση να τους μουτζώσεις, να εκτείρεις τον εαυτό σου και να σχολάσεις. Ήτανε... Και να γίνεις μετέπειτα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εμπλακεί σε περιπέτειες μαζί του, σε μηνύσεις από όλη την Ελλάδα και σε αγώνες, όχι σε μηνύσεις, όχι δεν σου κάνουν ποινικά. Δεν κάνουν ποινικά. Εσύ τους κάνεις ποινικά. Εγώ τους κάνω ποινικά.
σε αγωγές. Είναι αυτός, είναι ένας ωραίος τρόπος. Τώρα να συζητάνε κάποια εκατομμύρια οι άνθρωποι. Να τους αγγίσουμε, ναι, να τους αγγίσουμε, ναι. Και επειδή σου κάνει αγωγές από όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, εγώ λέω το εξής. Βακύπουλε, δεν έχεις δίκιο. Τόσα χρόνια ένας έξυπνος άνθρωπος μου λες ότι ήσουν στο εμπόριο, ήσουν μέσα στην κοινωνία. Πήγαινες το βράδυ, είχες και εμπόριο το οποίο έφτανες μέχρι και τα καμπαρέ. Παντού λοιπόν. Δεν ήταν το μοναδικό επάγγελμα. Εξυπνάδα, ήταν εξίσου, ένα ξύμνιος. Σχετικά δεν μπορεί να τα πεις αυτά. Ωραία, εντάξει, ένας είναι τρόποι επιβίωσης. Εντάξει, τρόπο έχει, τρόπο επιβίωσης. Ωραία. Πώς λοιπόν τόσα χρόνια, 22 χρόνια, ήσουνα ένα πολωλός πρόβατο και εκείνο το πρωί ποιο ήτανε. Εκείνο ο κόκκος του σταριού ή ποια ήταν εκείνο η γουλιά το νερό, δηλαδή η στάλα, η σταλαγματιά το νερό, η οποία σε ανάγκασε να πεις μέχρι εδώ ποια είσαι κτίρι. Η πυραμίδα. Όταν έφτασε το βιβλίο αυτό στα χέρια σου. Αυτό και η... Δηλαδή όταν έφτασε η βιογραφία του Ρόσελ. Η βιογραφία, η πυραμίδα, βιβλίο... για την πυραμίδα μας μίλησες. Και ένα βιβλίο το οποίο το έχω την πυραμίδα. Δεν ξέρω εάν την άλλη Παρασκευή, εγώ δεν θα είμαι εδώ ίσως, αλλά την άλλη Παρασκευή εγώ θα εχωρίσω την εκπομπή μου να μιλήσεις, αν θα είσαι στην Αθήνα, με τον κύριο Ζαφυρακόπλο. Ποιος αν θα είσαι. Είναι ο κύριος Ζαφυρακόπλος, είναι στέλεχος της τηλεοράσεως, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα των Ιεχωβάδων και της Μασονίας. Υπάρχουν συνάφιες και σχέσεις. Υπάρχουν γραμμές που παδηγούν στην ίδια λογική. Το νερό σου ήρθε. Να το πεις. Λοιπόν, να μιλήσεις σε συνέχεια, γιατί σε εμάς η ώρα περνάει. Θέλω λοιπόν να πούμε το εξής. Το πρώτο πράγμα ήταν η πυραμίδα. Ανακάλυψες λοιπόν ότι μετά την Αγία Γραφή λένε αυτοί ότι η θεότητα η καινούργια είναι η πυραμίδα. Πολύ ωραία. Και υπάρχει κι άλλο βιβλίο πίσω από την πυραμίδα. Ποιο? Υπάρχει το βιβλίο Άγγελος της Λαοδικίας. Άγγελος? Άγγελος της Λαοδικίας. Της Λαοδικίας. Της Λαοδικίας. Ναι. Που χαρακτηρίζεται ο Ρόσελ ότι ήταν ο Άγγελος της Λαοδικίας. Ο πιστός και φρόνιμος δούλος. Ο οποίος Ρόσελ. Αυτός είχε. Γράφονται μέσα ο ίδιος. Ναι. Αυτός είχε. Αυτά τα βιβλία τώρα για πυραμίδα κυκλοφορούν στους νεότερους. Το έχουν αλλάξει το βιολί. Τι λέτε τώρα, κύριε Μιχαλόπουλε. Τώρα παίχτηκε. Το βιολί έχει αλλάξει. Μα αυτό θέλω να πω για την εκπομπή του κυρίου Τράγκα. Ωραία, πες. Αλλάζει το σκηνικό. Μας ήρθε ο κύριος Εδότσιος, όταν τον είπε ο κύριος Τράγκα, παρατίθοντας στοιχεία. Λέει, ορίστε, ο Ρόσελ και ο Ρόδερφο δεν είναι αρχηγοί. Όχι, λέει, δεν έχουμε αρχηγούς. Λέει, καλά, εκείνη τι ήταν. Εκείνη λέει, ξεκίνησαν, δεν κάναν τίποτα άλλο. Είναι οργιώδη αυτά. Αυτά είναι πράγματα που ξαφνικά πατώντας τον μπουτόν βρίσκεσαι στη σελήνη. Όταν ακούς έναν εκπρόσωπο με τέτοια προσωπική καπήλευση και υποτίμηση της νοημοσύνης συλλήβδιν όλων των ανθρώπων. Αλλά έχει και κάποιους οι οποίοι είναι πιο γνωστοί, γνώστε των πραγμάτων που καπηλεύεται ο κύριος Δεδότσης στο μονόλογο. Τι πρέπει να γίνει τώρα, προσέξτε, έχω και άλλα ντοκουμέντα. Θέλουνε, εξαλείπτοντας το παρελθόν της εταιρείας με τις ομολογουμένες απάτες, καπηλεύσεως και ιδιομορφίας. Το παρελθόν είναι αυτά τα οποία, τα οποία πήρατε εσείς από τον γέρο. Ναι, μπράβο, ναι, ναι. Μάλιστα. Αλλά συναφώς τα οποία υπεξαιρέσατε. Τα υπεξαίρεσα. Ξεχάσατε. Ο γέρος ζεις. Ο γέρος θα πρέπει να έχει αποδημήσεις κύριων. Όχι κύριων, το δικό του κύριων. Κοιτάξτε, αυτός δεν θα πάει για τον ουρανό, γιατί δεν ήταν του υπολείπου αυτός. Α. Ήταν ένας ο φουκαράς σε ένα χωριό και πήγαιναν κάπου και των επισκεπτών τους. Αν ήταν και χείρος ο καημένος. Τα πέρανε. Ναι, αλλά. Σκοπιές και τα είχε. Τα κάθε πρωί μελετούσε το εδάφιο της ημέρας, τη συνισταμένη στερεά τροφής. Εσύ πίνεις καφέ το πρωί. Ναι. Αυτός διάβαζε το εδάφιο. Μάλιστα. Φερρυπίν, μην εκδικείτε αυτούς, σε μένα ανήκει η εκδίκηση που λέει ο Ιησούς. Το διάβαζε αυτός και όλη την ημέρα τον βάραγα. Δεν λέει πουθενά ο Ιησούς ότι σε αυτόν ανήκει η εκδίκηση. Λέει ο Ιεχωβά όμως. Έτσι δεν είναι. Να τα πούμε για να μας ακούνε τώρα και μας περνάνε για γράμματος. Ο Ιησούς το μόνο που είπε ήταν αγάπη. Δεν είπε πουθενά ότι μην εκδικήσετε εσείς γιατί εγώ εκδικούμαι. Ο Ιησούς το είπε αλλιώς. Όταν πεινά ο εχθρός σου τάιζε. Ναι, άλλο αυτό. Αυτό είναι άλλο. Όταν διψά λέει πόθησε. Ναι, αυτό βεβαίως είναι μια άλλη μορφή εκδικήσεως.
Και λέει και ο Απόστολος Παύλος ότι άνθρα όταν του κάνεις το καλό, επισκεφαλής. Δηλαδή και στον Ισαΐα ο Θεός πήρε μετά του Χεροβίμ άνθρακες από το θυσιαστήριο. Ναι, και του βάζεις άνθρα και επισκεφαλής. Και καθάρισε το στόμα του. Ναι. Τώρα εγώ ας πω ότι είμαι δαιμονοπαρμένος. Έφυγα από την αλήθεια. Όχι, εγώ είπα και ένα άλλο. Ότι εγώ είπα ότι σε μαζέψαμε τον δρόμο και είσαι ένα τρελό. Ωραία, ναι. Έτσι, εγώ σε λέω τρελό. Μπράβο. Είσαι ένα τρελό και δεν ξέρει τι λες. Τώρα, αυτοί είναι χριστιανοί. Κρατούν την επίθεση. Και του καλώ εδώ πέρα να πούνε ότι είσαι τρελό. Να φέρουν και έναν γιατρό, δηλαδή. Ναι. Ο Χριστός είπε: αγαπά του εχθρού σα. Μάλιστα. Δεν σα λέγουν να αγαπάτε του φίλου σα. Γιατί αυτό το κάνουν και οι εθνικοί. Η ιδιότητα του χριστιανού είναι να με κυνηγάνε εμένα, να με βάλουν φυλακή οι μάρτυρες του Ιεχωβά, όχι οι οπαδοί, η οργάνωση, η εταιρεία, το θρησκευτικό σωματεία, το ενδρεύον εν τη Νέα Υόρκη και εκπροσωπών στας Αθήνας. Με άλλο συναφές, υποδιέστερο της ιδίας μορφής στις Θεσσαλονίκες, πως λένε στας δράμας, στας Αθήνας, στις Θεσσαλονίκες. Ναι. Λοιπόν, εφόσον είναι χριστιανοί, εγώ ενδεής, τρελός, ψεύτης, δαιμονισμένος, αμφιβόλου ποιότητας και γούστου προσωπικότητα. Το παίζω και συγγραφέας, έτσι με κατηγορούν στα έντυπά τους. Καλά, σαν χριστιανοί πρέπει να με κυνηγά, να με βάλουν φυλακή και παράλληλα να βγάζουν έντυπα και να λέει «Η θρησκευτική ελευθερία στην Ελλάδα διώκεται και των μαρτύρων του Ιεχωβά τα παιδιά, κύριε Υπουργέ της Παιδείας, κύριε Γεώργιε Παπανδρέου», προκαλώντας τα λέω, «περίησης μεταχειρήσεως των Ελλήνων πολιτών». Έλληνες πολίτης, ή τα όπλα, δεν θα το πω ανάλογα με τους αρχαίους κουρείς, αυτοί που κρατάνε είναι έτοιμοι να κρατήσουν όπλα, παρέχει το πολίτης. Δεν μπορεί ο κάθε ένας με επίφαση ελληνικής πολιτείας να βγαίνει δημαγωγώντας, να καταστρατηγεί, εκτρέποντας τη φυσική ομοιότητα σε ανομοιότητα, παρουσιάζοντας την ότι είναι φυσικό, ότι ο Ιεχωβάς. Γι' αυτό, όταν είπε ο κύριος Δεδότσης ότι μας διώκουν πανούργα σχέδια, εκτροματικοί νόμοι υποφέρουν σε τι, το παιδί του μάρτυρος του Ιεχωβά νομίμως δεν μετέχει στο θρησκευτικό μάθημα. Του τέστη δεν παίρνει απουσία. Των Ελλήνων πολιτών τα παιδιά έχουν παροχημένες 60 δικαιολογημένες απουσίες για να μην προβιβαστούν. Των μαρτύρων του Ιεχωβά που διώκονται από τους Έλληνες και την ελληνική πολιτεία έχουν δικαίωμα 132 απουσίες. Παρακαλώ, μήπως εγώ έχω κάτι το λοξό, πώς με βλέπετε? Γιατί αυτά που λέω, μήπως πάθω τίποτα καθοδόν? Γιατί ένας που διώκεται όταν έχει δικαιώματα περί της ίσης μεταχειρήσεως των συνταγματικών δικαιωμάτων και των άρθρων, γιατί υπάρχουν πολλοί συνταγματολόγοι, ηλεκτρολόγοι και βιδολόγοι, αλλά δεν μας εξηγούνε τα άρθρα τα συνταγματικά πως ερμηνεύονται όταν λέει η επίσημος θρησκεία του ελληνικού κράτους η Ορθόδοξη και γνωστή θρησκεία κάτι άλλες. Γνωστές θρησκείες είναι και του Αμαζονίου ο κανιβαλισμός. Με αυτό, επειδή είναι γνωστή θρησκεία, νομιμοποιείται η αυθαιρεσία. Μάλιστα. Λοιπόν, ξαναγυρίζω σε κάτι τώρα. Ποια ήταν η σταγόνα? Η σταγόνα, σας είπα, ήταν συναφή τα βιβλία. Οι πέντε τόμοι, το σχέδιο των αιώνων, λέει εδώ ποιο είναι τα βιβλία όλα που εξέδωσε ο Ρώσελ. Στο τέλος είναι φωτοτυπημένο αυτό. Ναι. Λέει ποια είναι όλα τα βιβλία αυτά. Ορίστε. Τα βιβλία θα τα βρείτε εδώ. Τι διδάσκουν οι γραφέ περί του Άδου. Ναι. Να σας πω τι διδάσκουν. Ο Άδης δεν είναι η κόλαση που λέτε εσείς. Και σας αναπτύσσω τη θεωρία μου σύμφωνα με την αντίληψη που βγάζω από τη μελέτη της γραφής και στο περιοδικό σκοπιαγράφο. Συνεπώς, πώς βλέπετε το αρχικό δεδόμενο τώρα? Το συνεπώς τι προάγει? Ναι. Η δική μου θεωρία. Και ο οπαδός που δεν γνωρίζει πάντα τέσσερα, αφού το λέει η Σκοπιά. Συνεπώς είναι αυτό δεδόμενο. Μάλιστα. Συνεπώς οι ακρίδες της Αποκάλυψης είναι οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Τα τερατώδη εικονοληπτικά εκείνα αντικείμενα.
Να είστε. Των ζώων των ακρίδων, με οδόντας λέοντος, με πρόσωπον ανθρώπου και κουτουλού, κουτουλού, κουτουλού. Και η απάτη, συνεχιζομένη στο διαχρονισμό, η αδιαφορία της συνισταμένης πολιτείας, να λέει, όπως κάποιος κύριος επιφανής απόψε, δεν αναφέρω το όνομά του, θέλησε βέβαια, ανάλογα με τη φιλολογική του προσωπικότητα, να μου απαντήσει, υπάρχουν. Μα και το σαράκι στο ξύλο υπάρχει. Θέλει πολύ προσεκτική επιμέλεια, αφού γκρασμού, να δει σιγά σιγά, και όταν πέσει η ιδρύς, πασανίρ ξυλεύεται μετά. Και άλλο ζητάει την αιτία, πώς έπεσε αυτό το δέντρο. Αυτή η Ελλάδα στο κατάντημά τη, ποιες είναι οι αιτίες? Λοιπόν, εγώ φεύγω από αυτό. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θα τη συζητήσει την άλλη Παρασκευή. Έχει συνάφιο. Όχι, όχι, δεν έχει συνάφιο. Σε αυτό που σα ρωτάω εγώ. Α, σε αυτό που θα ρωτήσω. Η σταγόνα ήταν τα βιβλία αυτά. Τα βιβλία και το βιογραφικό σημείωμα τη προσωπικότητα του Ρόσελ. 45 χρόνια εγκεφαλικό άλογο. Ένα λεπτό. Αυτό θέλω να πούμε. 30 χρόνια κυστήτητα. Ένα λεπτό. Κύριε Βακύπουλε, ένα λεπτό. Ο Ρόσελ είναι ο ιδρυτής, ο αρχηγός, ιδρυτής. Ο πρώτος, ο μπροστάρης, το κριάρι, το πρώτο κριάρι. Ας το πούμε έτσι, γιατί ήταν στο πρώτο συνέδριο του 1897 του Σιωνισμού, που ιδρύθηκε στη Βασιλεία το 1897, με 206 μετόχους, τους οποίους σήμερα τους λένε εκπροσώπους. Μάλιστα, παρακάτω. Και ο Ρόσελ παρεστάθη ομιλώντας στο συνέδριο αυτό. Ωραία, ο Ρόσελ λοιπόν... Τα διαψεύει άπαντα ο κύριος Δεδότσης. Λοιπόν, ο Ρόσελ, εσείς έχετε τα βιβλία, τα παλιά, έτσι. Ασφαλώς. Ωραία, λοιπόν. Έχω κι άλλα παρεμφερή. Ωραία, εντάξει, ένα λεπτό. Λοιπόν, Ρόσελ τώρα. Ρόσελ. Ποια ήταν η προσωπικότητα του Ρόσελ? Η προσωπικότητα του Ρόσελ ήταν ένας άνθρωπος, να το πω... Μα... Πόσο χρόνο πέθανε? Πέθανε κάποιος, αυτός γεννήθηκε νομίζω το 56. 1856. Νομίζω. Και πέθανε? Αν όχι 52, πάντως εκείνη η δεκαετία. Ναι, ναι. Πέθανε το 1916. Μάλιστα. Ναι, μικρός. Πόσα χρόνια είναι, 60 χρόνια είναι? 60 ακριβώς 60 χρόνια. Με τα σημερινά δεδομένα. Ναι. Ναι. Όταν πέθανε, διέταξε τον παρεστώτα Φραντζή, τον λειτουργό του, τον έμπιστό του, τον προσωπικό του, τον υπασπιστή του. Ήταν Έλληνας ο Γεώργιος Φραντζής. Διέταξε να του ράψει μια τίβενο και στον επιθανάτιο ρόχο του, γιατί είχε γίνει ένα πτώμα, ήταν κλινικά πτώμα, αλλά είχε την εξουσία. Έκανε μια διαθήκη, οι κληρονόμοι να είναι οι οποίοι θα κυβερνήσουν την εταιρεία Σκοπιά, να είναι... Αυτός ίδρυσε την εταιρεία Σκοπιά. Αυτός τα ίδρυσε. Το Σκοπιά, το όνομα Σκοπιά. Ναι, ο πύργος της Σιών πρώτα έγραψε. Μάλιστα. Ύστερα η Σκοπιά του πύργου. Μάλιστα. Μετέτρεπε, αλλά αρχής γενομένης ήταν κάποιος Νέλσον Μπάρμπουρ, ο οποίος αδβεντιστής αυτός, και διακήρυτε μέσω ενός εντύπου, το οποίο ήταν... αυτοί που συντηρούν το έντυπο, πώς λέγονται, μόνο. Δες τι πράγματι παθεί το μυαλό. Προσφορές, συνεισφορές, λείπτε όλοι αυτοί. Ωραία, εντάξει, ναι, ναι. Και συντηρούσε τυπογραφία και έβγαζε μια εφημερίδα, ο Εωθινός Κήρυγκας. Μάλιστα. Εωθινός Κήρυγκας. Μάλιστα. Αυτός κήρυτε πυρητοδός με πυρήνους λόγους ότι το 1873 θα γίνει η παγκόσμια καταστροφή του Αρμαγεδόνος. Μάλιστα. Όταν ήρθε το 73 και δεν έγινε τίποτε. Το 1973. Το 1873. Το 1873. Πούλεψαν όλοι στους τέσσερις ανέμους. Έμεινε μόνο με τα τυπογραφικά στοιχεία ο Νέσορ Μάρμπουρ και ταπί και κύριος ψύχρεμος. Λέω όπως αφηγεί το ίδιος ο Ρόσελ τώρα. Έστειλε επιστολή στον κύριο Μάρμπουρ. Καλά ήταν τα κηρύγματα και οι τοποθετήσεις, οι θεωρίες της γραφής, αλλά οι χρονολογίες κάποιο λάθος έκανε. Τυπογραφικό. Όχι, μήπως έστω υπολογισμού. Υπολογισμού στο χρονολογικό πίνακα της καταστροφής. Έριξε τη μιζούρα πίσω και έλειπε κάτι χρόνια. Σε λίγο τα πω πιο καλά. Τότε αποφάσισε ο κύριος Κάρλος Τέις Ρόσελ να πουλήσει τα αλυσίδα καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων 17 ετών. Βλέπετε, είχε και περίσκεψη. Γιατί οι Εβραίοι όταν είναι να αγοράσουν, λένε του μπαμπά σου είναι ή δικό σου το έκανε, για να ξέρουν πώς θα το πληρώσουν. Άμα του πήρε κληρονομιά, θα του φάμε τζάμπα. Δεν του πονάει. Άμα πει εγώ το έκανα, σε λέει εδώ δεν ψήνεται αυτό, δεν μπορεί να δούμε χέρι, παραφύγουμε, δεν αγοράσουμε. Αυτό είναι κλασική περίπτωση γνωστή. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν ο Ρόσελ τα είχε βρει 17 χρόνια, δεν έκανε την αλυσίδα
άνιστο καταστημάτων, όπως λέει, Κλαουδάτος και Σκλαβενίτης, τα είχε βρει από τον μπαμπάκα. Μάλιστα. Γι' αυτό ήταν και θρησκόληπτος, ποιος και ήθελε, είχε μια υπεροπτική διάθεση περί του Θεού. Ίσως να ξεκινήσει και από καλά ελαττήρια, πράγμα το οποίο δεν πιστεύω, γιατί προγενέστερη αυτού του 17χρονου ήταν κάποιος ονόματι Βίσκοτφιλ, Λόρδος Βίσκοτφιλ, πρωθυπουργός της Αγγλίας εν έτη 1878. Το έτος το Βερολίνιο Συνέδριο που έγινε μεταξύ Αγγλίας και Ρωσίας για τα κοινωνικά θρησκευτικά δικαιώματα της διασποράς των Ιουδαίων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όλα έχουν κάποια συνύφαση και βλέπουμε το Ρωσελάκο να οθείται οδηγούμενος από κάπου, δεδομένου ότι είχε χρήματα πολλά. 360.000 δολάρια εν έτη 1873. Σάκο και Βασκέντζη το 1920 στην Αμερική κατεκάφησαν στην ηλεκτρική καρέκλα αθρακορύχη, θα το ξέρετε βέβαια, γιατί ζήτησαν 20 cents στο ένα δολάριο που πέραν μεροκάματο. Εάν το 1920 ένα δολάριο μεροκάματο στα ανθρωπορυγεία 360.000 δολάρια πριν 40 χρόνια, καταλαβαίνετε τι περιουσιακά στοιχεία είχε ο Ρώσεν. Σου κάνε όμως καλό η μαθητεία εκεί μέσα, ε! Ναι, προσέξτε όμως. Ναι. Σου κάνε καλό η μαθητεία. Όταν σκότωσε ο Δαβίδ τον Γολιάς, δεν είχε σπαθιά. Πήρε το σπαθί του Γολιάθ και το κόψε το κεφάλι. Και όταν οι Εβραίοι κάναν την έξοδο από την Αίγυπτο, ξεγύμνωσαν τους Αιγυπτίους. Πάντως σου έκανε καλό ιστορία, έτσι. Σώσαν και τα όπλα να τους πολεμήσεις. Μπράβο. Γιατί όταν έφυγα κιόλας άρπαξα και τα αρχεία της Εκκλησίας, γιατί ήμουνα προεδρεύων, επίσκοπος, γραμματέας, επειδή δεν υπήρχαν ικανοί, αλλά ήταν ανατιθέμενα καθήκοντα στο πρεσβυτέριο. Αυτός που κυβερνούσε και δεν μπορούσαν να το συλλάβουνε ότι είναι ο Βακύπουλος, γι' αυτό προσπαθούσαν να με απομονώσουν από το πρεσβυτέριο για να με πιάσουν, να με δικάσουν. Αλλά τους παράτησα και έφυγα. Λυπάμαι που δεν θα είμαι, που η ώρα τελειώνει σιγά σιγά. Παίρνοντας όλα τα αρχεία. Λυπάμαι που η ώρα τελειώνει, που δεν θα είμαι και την άλλη Παρασκευή. Και για προσωπικές υποθέσεις. Που δεν θα είμαι εδώ την άλλη Παρασκευή, αλλά θα σε χαρεί. Το κάνουμε αλλά... την επόμενη. Όχι, 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 την επόμενη είναι παραμονή εκλογών. Αλλά που θα χαρεί πάρα πάρα πολύ ο φίλος μου ο Ζαφυρακόπουλος με τα όσα θα πεις τότε, ας πούμε, στο δεύτερο σκέλος. Ευχαριστώ κύριε Μιχαλακόπουλε. Εγώ... Μιχαλόπλε. Μιχαλακόπουλος ποιος είσαι, δεν ξέρω ποιος είναι ο Μιχαλακόπουλος. Κάποιος είναι Μιχαλακόπουλος. Όχι, εγώ είμαι Μιχαλόπουλος πάντως. Μιχαλόπουλος. Να είστε. Μιχαλακόπουλος. Αν έχεις μιλήσει και σε Μιχαλακόπουλο, είναι άλλη ιστορία. Όχι, έχω κάποιο Μιχαλακόπουλο. Α, έχεις, εντάξει. Λοιπόν, α, έχει σταθμό στην Αθήνα ραδιοφωνικό. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μιχαλόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διάθεσή σας αυτή που μου δίνετε ευκαιρία. Θα επιθυμούσα διάλογο. Δεν είμαι άνθρωπος του μονολόγου. Μα εγώ ζήτησα να έρθουν εδώ πέρα να μιλήσουν. Πουθενά σε όλη την Ελλάδα. Γιατί εγώ λέω, ας πούμε, ότι εσύ ξαφνικά μπορεί να μας έχεις προκύψει τρελό σου. Βάμε. Εντάξει. Τα λες ωραία, τα λες με τον εύθυμο τρόπο, τα λες εκείνα, μπορεί να είσαι και τρελό σου. Δεν μπορεί να έχω κάποιο γκάλο. Και επειδή όλοι συνήθως το κοινωνικό σύνολο της βλακείας δεν υπάρχει ευφυής. Ναι. Είναι όλοι περιστρεφόμενα γύρω από αυτή τον κύκλο της φοράς όλοι. Είσαι και επίσκοπος στην οργάνωση. Ήμουνα. Θρησκευτικός λειτουργός, έκανα κηδείες και βαπτίσια. Μάλιστα. Και σήμερα μου βγαίνουν από δεξιά και με κόκκινο φως κάτι 25άρια, χαρακτηριζόμενα θρησκευτική λειτουργή της οργάνωσης. Και λένε, προσέξτε τώρα, άλλη καταστρατήγηση και πληροφόρηση απατηλή στο κοινό. Γιατί λέτε τέτοια πράγματα εσείς, πού τους ξέρετε αυτούς, ενώ το κράτος διορίζει αυτούς τους θρησκευτικούς λειτουργούς, δεν ξέρει το κράτος ποιοι είναι αυτοί. Ορίστε. Ποιος τους διορίζει? Ξέρετε τι γίνεται? Έχω τα έγγραφα. Έχω τα έγγραφα. Η οργάνωση διορίζει τον Βακύπουλο θρησκευτικό λειτουργό. Τι, να παντρεύει? Εγώ δεν πάντρευα, μόνο κίδευα και βάπτισα. Γιατί δεν πάντρευες? Γιατί είναι άλλος διορισμένος εκεί να παντρεύει. Αυτό έρχομαι τώρα. Ναι, ναι, ναι. Είναι όμοιος με μένα που θάβω, που κάνω ομιλίες, κηδείες και βαφτίσια. Λοιπόν, και αυτός είναι όμοιος, αλλά εγώ δεν πάω στο ληξιαρχείο να δηλώσω την ειδικότητα που με διορίζει η γνωστή μου θρησκεία. Ο ληξιαρχός, γιατί την ταυτότητα του πεθαμένου την παίρνουν οι οικοί και την πάνε στο γραφείο κηδιών και επέκεινα που χρησιμοποιεί την ταυτότητα να κοπεί από το ΙΚΑ κτλ.
Δεν χρειάζεται ληξιαρχική πράξη που να ανεκατοθεί θρησκευτικός λειτουργός. Στο γάμο όμως, επειδή έχει επικύρωση κρατική ληξιαρχική, ο θρησκευτικός λειτουργός πρέπει να είναι ενημερωμένο το ληξιαρχείο. Όταν πηγαίνει το διορισμό της οργάνωσης, της εταιρείας, ο θρησκευτικός, ο βακύπουλος, που τον διορίζει η οργάνωση ως θρησκευτικό λειτουργό, την πάει στον κύριο Ληξιαρχείο και λέει: «Εγώ είμαι θρησκευτικός λειτουργός που υπησυνάπτω γάμους των μαρτύρων του Ιεχωβά». Επικυρώστε το. Βάζει στο ληξιαρχείο μια σφραγίδα, κι άρα ζεις και δεν ζεις, και μένει με αν είσαι θρησκευτικός λειτουργός. Τι δίνεται η εντύπωση στους έξω? Ότι αυτούς τους διορίζει το κράτος. Ακοντράριο, ναι, με τη σφραγίδα. Ότι το κράτος τους διορίζει. Μάλιστα. Και τώρα ξέρετε τι πάνε να κάνουν? Για να μην μπαίνουν φυλακοί οι μάρτυρες του Ιεχωβά οι νεαροί για λόγους συνείδησης, πάνε να τους δώσουν όλους την ειδικότητα θρησκευτικού λειτουργού, όπως ο κλήρος της Ορθοδοξίας, ναι, για να απαλλάσσονται νομίμως συνταγματικά από τη στράτευση. Αυτό τώρα ενεργείται. Μάλιστα. Και χαμπάρι δεν έχουν τα τούβλα της πολιτείας και της εκκλησίας. Εκείνα θα το πείτε εσείς, γιατί εγώ το λέω χειδιολογώντας. Το είπα εγώ και της εκκλησίας. Ναι. Φίλοι και φίλες, ρεσιτάλ. Ρεσιτάλ από έναν απλό άνθρωπο. Εδώ στην εκπομπή έχουν έρθει μεγάλοι και τρανοί, μεγάλα ονόματα, να μιλάνε ωραία, να φτιάχνουν ωραίες φράσεις, γενικά να τα λένε όμορφα. Κομψολεξία. Κομψολεξία, όπως τι. Τι να πεθάνουμε εγώ. Μάλιστα. Τι διοντολογική κομψολεκτική συμπεριφορά. Απόψε ήταν καλεσμένος ο κ. Βακύπουλος Χρήστος από Θεσσαλονίκη. Πρώην μάρτυρας του Ιεχωβά, ταυτότητα όμως, λέει ακόμα, μάρτυρας του Ιεχωβά, αξιωματούχος. Σύμφωνα με το Σύνταγμα. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, αξιωματούχος. Τώρα με απορρίψαν, δεν με παίρνουν για λειτουργό. Ωραία. Γιατί καταγγέλλω τώρα κάτοικος, τη βρώμα. Κάτοικος Θεσσαλονίκης, Βουλγαροκτώνου 1, τηλέφωνο 44-81-52 στην Καλαμαριά. Είπε πολλά και ποικίλα. Είπε τις απόψεις του. Είπε πώς έγινε μάρτυρας, πώς πορεύτηκε ως μάρτυρας, πώς πορεύτηκε στην οργάνωση και πώς ένα πρωί ξύμισε και κατάλαβε αυτή τη σταγόνα, την επικίνδυνη σταγόνα με την οποία πάταρε ανατράπηκε η βάρκα της συνείδησεώς του, μια βάρκα που του είπε ότι μέχρι εδώ τελειώσαμε και έκανες λάθος. Άρχισε λοιπόν μια επιστροφή και από τότε έναν αγώνα. Έναν αγώνα σκληρό εναντίον αυτής της οργανώσεως. Φίλοι και φίλες, απόψε όμως είχε και κάτι άλλο. Εντάξει, εγώ είπα ότι ο κ. Βακύπουλος ή ο Βακύπουλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν τρελός. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν μάρτυρας του Ιεχωβά, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, είναι ταυτότητά του, το λέει. Ήταν μέσα στην οργάνωση, ήταν αξιωματούχος, τσακώθηκε, τον διώξανε, δεν τους πήγαινε, δεν τον πηγαίνανε, φεύγε. Τους έφυγα, δεν με διώξανε. Απόψε όμως βγαίνει μια άλλη είδηση, συνταρακτική είδηση. Και το οποίο θα συζητηθεί στην επόμενη εκπομπή, την άλλη Παρασκευή, στην αφύλακτη διάβαση, την οποία επειδή θα είμαι εκτός Αθηνών, εκτός Ελλάδος, θα τη συζητήσει μαζί με τον κύριο Βακύπουλο ο κύριος Σωτήρης Ζαφυρακόπλος, στέλεχος του Σταθμού και διευθυντής της εφημερίδος Ελεύθερη Ώρα. Βγήκε η είδηση ότι για να αποφύγουν την φυλάκιση οι μάρτυρες του Ιεχωβά, μετά, η οποία έρχεται μετά από την αργησή τους να υπηρετήσουν στο στρατό, χρήζουν πλέον όλα αυτά τα παιδιά σε ιερείς, σε αξιωματούχους της κλίμακος της δικής τους εκκλησίας, κύριε Βακύπουλο, το λέω καλά? Ναι, για να έχουν απαλλαγή στρατεύσεως. Για να μπορέσουν να έχουν απαλλαγή από το στράτευμα. Αυτό ας το προσέξουν, όλοι οι παράγοντες της εκκλησίας. Υπουργός Αμήνης. Ας το προσέξει ο Υπουργός Αμήνης, ας το προσέξει ο Υπουργός Παιδείας και πάνω απ' όλα ας το προσέξει η Εκκλησία. Και αν ο φίλος μου, ο καλός μου φίλος, ο κύριος Χατζηφώτης με ακούει αυτή τη στιγμή, σας παρακαλώ, εάν ο φίλος μου, ο κύριος Χατζηφώτης με ακούει, ας έρθει την άλλη Παρασκευή, εδώ στο Σταθμό, τον προσκαλούμε, να μιλήσει μαζί με τον κύριο Βακύπουλο.
Μπορεί, επαναλαμβάνω, ο κ. Βακύπουλος να είναι ένας τρελός. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ότι τα είδε αυτά, ότι τα ονειρεύτηκε, να νομίζει ότι αδικήθηκε, να νομίζει ότι είναι έτσι ή δεν είναι έτσι. Εμείς αναζητάμε πάντα την αλήθεια. Η άποψή μας βεβαίως πάντα είναι καταδικαστική για την οργάνωση αυτή, για τους μάρτυρες του Ιεχωβά, και είναι καταδικαστική με τεκμήρια, είναι καταδικαστική διότι γνωρίζουμε, είμαστε όχι απλώς άνθρωποι οι οποίοι ακολουθούμε την Ορθοδοξία, αλλά έχουμε μελετήσει την Ορθοδοξία, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι πορευόμαστε με την Ορθοδοξία, γιατί γνωρίζουμε τι σημαίνει Σταυρός και τι σημαίνει Ορθοδοξία. Μέχρι την άλλη Παρασκευή, φίλοι και φίλες, ό,τι καλύτερο, καλή σας νύχτα.